κλήρωση του πρωταθλήματος. Έγινε και κλήρωση του πρωταθλήματος. Έγινε, δεν θα γινόταν. Ε? Τι. Πώς δεν θα γινόταν. Αναδείχτηκε το πρώτο θεωρητικά ντέρμπι. Ναι, δεν κατάλαβα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λες. Ναι, βέβαια. Όλες. Θεωρητικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πάρα, πάρα πολύ ανεβασμένος. Ανεβασμένος. Αδύναμος. 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 Φίλε, συγκρίσεις τώρα με τον Ολυμπιακό, ποιος Παναθηναϊκός. Είναι κάτι σαν το Πάο Χάρης. Ό,τι. Ναι, όντως ναι, έχεις ένα δίκιο. Το έχεις φυσικά πέρσι. Δηλαδή, Πάο και Ολυμπιακός είναι δυνατοί, ναι, πάρα πολύ δυνατοί και ναι, αρκετά ναι, αδύναμοι θα τους χαρακτήριζα και βάσει της τελικής βαθμολογίας πέρσι. Άρης και Παναθηναϊκός είναι αρκετά ναι, αδύναμοι. Φέτος δεν ξέρω ποιος από τους τον Πάο του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, καλά. Φέτος δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα είναι ο αδύναμος, ο Πάο και ο Άρης. Ποιος να είναι. Μπορεί να είναι και ο Πάο από τους δύο. Α, εντάξει, θα το δούμε. Κοίταξε λίγο. Κοιτάω. Και αν αυτό που κατουράμε είχε νύχη, μπορεί να ήταν δάχτυλο. Μπορεί, αυτό θα αποδειχτεί. Θα αποδειχτεί άμα είναι δάχτυλο ή άμα είναι τίποτα άλλο. Ή ξέρω εγώ αν ο άλλος δεν, η φούσκα του δεν κρατάει πολύ. Φίλε, τι να πω, δηλαδή, από το 46 για να πάρεις πρωτάθλημα και ναι, από το 70 έχεις να πάρεις κύπελο. Εντάξει, τρεις υποβιβασμούς, 50 χρόνια άτιτλος μόνο στο κύπελο. Άμα σου βάλω τελείωσες, πόσο άτιτλος είσαι στο πρωτάθλημα θα κλαίτε όλοι μαζί. Τα πρόσφατα δεν θα λέμε. Τα πρόσφατα είναι W του ΠΑΟΚ και 4 τίτλοι στα τελευταία 3 χρόνια. Τι να κάνουμε. Τα πρόσφατα, ΠΑΟΚ Άρης δεν παίζει. Διψήφιο αριθμό τίτλων. ΠΑΟΚ Άρης δεν παίζει. Τα δύο πρόσφατα Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης δεν με κέρδισε. Τα δύο πρόσφατα. 3-0. Να σου πω κάτι. 3-0 τι 3-0. Θα λήξω. Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο 3-0. Είναι λέει που ισοφάρισε με offside. Με αυτό λέω. Αυτό λέω που ισοφάρισα με offside. Αυτό λέω 29. Ή έχω τη δύναμη, είμαι τόσο δυνατός, σε σφάζω μέσα στην Τούμπα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στον FM. Αχα. Εδώ από το κέντρο της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, της μίας και μοναδικής ελληνικής Μακεδονίας, από την αγαπημένη και πανέμορφη νύφη Θερμαϊκού, τη Θεσσαλονικάρα μας. Ράδιο Μαρμίτα, εκπομπή μας. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Ζάχος Γρηγοριάδης, Drooling Σάλιατζης, για όσους τον ξέρετε. Σάλιατζης, ναι, Σάλιατζης. Ναι, και κοντά μας σήμερα ο γνωστός από την τηλεοπτική Μαρμίτα σε όλους σας πλέον, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος, τον οποίο ευθύς αμέσως καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλώς όρισες, Γιώργαρε. Εδώ για άλλη μια εκπομπή. Πάντα καυστικός. Πάντα. Πάντα όμως περιεκτικός και τεκμηριωμένος στα λόγια σου, αν και έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές. Εντάξει. Εντάξει, γιατί δεν συμφωνούμε και θεωρώ ότι έχεις πολλές απόψεις για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι Βιτάμ. Δεν είναι κακό. Βιτάμ ή Βιτάμ Σοφτ. Βιτάμ Σοφτ. Βιτάμ Σοφτ είναι ο Μαρίνος. Τώρα που έχω εδώ και τον. Το φίλο τον Μελισσοκόμο. Ναι. Θα βάλουμε ποιο θα τερματίσει ο Άρης, ο Ατρόμητος πιο πάνω. Όχι Ατρόμητος, η Τρίπολη πιο πάνω. Άμα θες βάζουμε. Και φέτος. Εγώ βάζω άμα θέλεις τώρα ποιο θα τερματίσει. Δεν τον άκουσα, δεν απάντησε. Κοίτα, θα σου απαντήσω, θα σου απαντήσω. Φέτος το πρωτάθλημα για μένα προσωπικά μέχρι να αρχίσουν τα play-off. Είναι άνευ σημασίας. Ναι, είναι άνευ σημασίας. Υποβαθμίστηκε πάρα πολύ με αυτό που έγινε. Ένα λεπτό. Δεν είναι γιατί, αν θυμάμαι καλά. Μπαίνουμε κατευθείαν στο. Και θα διαβάσουμε και τους βασικούς υποστηρικτές. Μετράει, μεταφέρουν αυτούσια, αν θυμάμαι έτσι. Η λέξη ήταν αυτούσια, την βαθμολογία. Δηλαδή, ο πρώτος με ό,τι βαθμούς θα τερματίσουν, οι πρώτοι έξι με ό,τι βαθμούς θα τερματίσουν, αυτούς θα πάρουν και στα playoff. Εκτός αν το αλλάξανε. Τι εννοείς αυτούς θα πάρουν. Έτσι, όταν το διαβάσαμε, τουλάχιστον θυμάμαι το με τον Τάσο, αυτό ήταν και το είχαμε σχολιάσει κιόλας. Δηλαδή, να το πάρουμε με τα δεδομένα του τελευταίου πρωταθλήματος. Έτσι και γινόταν αυτό που θα γίνει φέτος πέρσι, θα είχε ο ΠΑΟΚ. Πώς τερμάτισε ο ΠΑΟΚ, 80 ας πούμε. Δεν θυμάμαι. 80. Ολυμπιακός με 75. Ναι. Ο τρίτος η ΑΕΚ με 60. Ναι. Ο Άρης με 49 και ο Πανιός με 38. Ωραία, δηλαδή τζάμπα θα γινόταν το, από ό,τι κατάλαβες. Ναι, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει μετά το κόλπο για να βγει ο πρωταθλητής. Όταν λέει αυτούσια, εννοεί μεταφέρουμε τους βαθμούς που έχουμε. Ωραία. Και μετά θα παίξουν όλοι οι πρώτοι έξι μεταξύ τους. Ναι, δηλαδή οι μόνοι τέτοιοι που μπορούσαν να κάνουν κάτι είναι οι πρώτοι δύο. Συγγνώμη, δεν θα παίζει διαφορά η βαθμολογία που θα έχει. Η απόσταση, η βαθμολογία απόσταση που θα έχει ο πρώτος και ο δεύτερος. Αυτό σου λέω. Λέω ότι τουλάχιστον το είχαμε διαβάσει και τότε, δεν το θυμάσαι προφανώς. Το είχαμε σχολιάσει. Θυμάμαι, δεν το κατάλαβα. Όταν λέει αυτούσια, θυμάμαι τη λέξη αυτούσια, σημαίνει τους βαθμούς που έχουν μαζέψει. Ναι, ρε αγόρι μου. Τι ναι, ρε. Μάζεξε ο ΠΑΟΚ 80 βαθμούς. Ναι, 80 θα έχει. Ο Ολυμπιακός 75. Αυτό σου λέω. Ναι. Έτσι, αυτό δηλαδή, θα μεταφέρουν. Ναι. Η πρώτη έξω ότι βαθμούς. Δεν θα γίνει. Η πρώτη έξω ότι βαθμούς έχουν. Δεν είναι όπως παλιά. Όχι με το 3-2-1. Που ήταν, ας πούμε, στους 5 βαθμούς ένας. Όχι, όχι.
Δεν ξέρω αν τα αλλάξαν. Δεν θυμάσαι που έλεγα ο πέμπτος και ο έκτος και ο τρίτος. Για ποιο λόγο να παίξουν. Απλά θα παίξουν οι πέντε πρώτοι μεταξύ τους. Οι έξι πρώτοι. Και από τον 7ο μετά είναι για τον υποβιβασμό. Ναι, από το 7 ως το 12, ξέρω εγώ, 14. 14. Όλοι. 14 πέφτει απευθείας. Πώς, 26 αγωνιστικές δεν έχει φέτος. 26. Ναι, 14 είναι. 14 θα πέφτει απευθείας ή όχι. Δεν ξέρω. Όχι, κατευθείαν. Play-off, play-off, play-off. Play-out. Play-out. Όλοι θα παίζουν play-out όλοι. Ωραία γέλιο που έχει να πέσει. Μία Μαρτίου να πούμε τελειώνει το πρωτάθλημα. Ναι. Αν όλα πάει καλά, στα γενέθλιά μου. Μία Μαρτίου τελειώνει το κανονικό χωρίς τα play-offs. Ναι, στα γενέθλιά μου. Ναι. Και μετά υπάρχουν άλλες 10 αγωνιστικές. Έτσι. Λοιπόν, πάμε, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, λίγο. Να ξεκινήσω με τους υποστηρικτές, βέβαια, βασικό πρώτος και καλύτερος, όχι καλύτερος, έτσι το λέω, Πορκίτο, δεν θα πούμε πολλά, γιατί το Πορκίτο λέμε καθημερινά, έτσι Τάσο. Έτσι. Λοιπόν, ξέρουμε για τα ντόπια κρεατικά και τις χειροποίητες νοστιμιές του Πορκίτο. Να σας τρέμουν τα σάλια, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Κυρινός ή Κοτόπουλο, να πούμε τη διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 52. Έτσι, ανεβαίνοντας για το. Πρώην διοικητηρίου. Ναι, ανεβαίνοντας για να δείτε αυτό το. Υπουργείο Μακεδονία Strikes Climine. Climine που γλάστρα. Λοιπόν. Δεξιά. Ναι. Delivery όμως το 2310-520-555. Νομίζω είναι το τηλέφωνο που το ξέρει όλη η Θεσσαλονίκη πλέον. 2310-520-555. Με τα σουβλάκια, τις πασέτες, το κοτόπουλο, κλάψιμο. Όλα. Τα πάντα. Έτσι. Αλλά είπαμε και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Για ένα ως τέσσερα άτομα μπορείς να παραγγείλεις και 6 και 8 και όσα γουστάρεις. Όλα τα special, ζουμερά, πεντανόστιμα, ολόφρεσκα εδέσματα. Έτσι. Από το ψητοπολείο Πορκίτο. Έχουμε δοκιμάσει και είμαστε και ξέρουμε ότι. Καιρό έχουμε να στείλει καμιά κούτρα όμως. Εντάξει. Να στείλει καμιά κούτρα. Τον έχουμε κάνει. Σταμάτα, τον έχουμε κάνει. Σιγά έστειλε μια φορά και κάτι έγινε. Δύο έστειλε. Έχουμε παραγγείλει και 18 φορές. Παραγγείλαμε. Λοιπόν, στείλε καμιά δωδεκάδα σουβλάκια εδώ πέρα τώρα, γιατί είμαστε και 4 άτομα από 3 με λεμόνια, κρεμμύρια, λοιπόν. Πατάτες συνοδευτικά που λες αυτά και φρέσκες σαλάτες, δεν μας χαλάσει. Ναι. Βάλε και μία ντουμπαλίμπρε. Λοιπόν, να τα λέμε καλύτερα. Και μην ξεχνάτε, παραγγέλνοντας από το κινητό σας 10% έκπτωση το Πορκίτο, έτσι. Εμείς δεν θέλουμε 10% έκπτωση. Στείλε αυτά που πρέπει να στείλεις. Εμείς θέλουμε 100% έκπτωση. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σερβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας ο νέος υποστηρικτής της εκπομπής, η εκπληκτική παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Τα ψάρια και τα θαλασσινά τώρα έχουν την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο, πραγματικά με θέα όλη την πόλη μας, όλο το Θερμαϊκό, κυριολεκτικά παιδιά δίπλα στο κύμα, βάζεις το ποδαράκι μέσα και βουτάς. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές από τον αδερφό τον Βασίλειο και το επιτελείο του. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα. Γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσινάρας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπυράκλας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Πού βρίσκεται? Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Φούλη 76 στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι νομίζω λέγεται η περιοχή, αν δεν απατώμε. Έτσι είναι Χριστό, καλά τα λέω. Μπράβο, δίπλα εκεί στο ΣΑΡΚ για όσους το ξέρετε. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε το. Γίνεται χαμός, να κλείσετε τραπεζάκι, να πάρετε τη συντροφιά σας, την παρέα σας, να πιείτε παγωμένη ρετσίνα, κρασί, ούζο, special ψάρια και να βλέπετε όλη την πόλη. Σημειώστε. 2310-413-230 2310-413-230 θα το σηκώσει ο αδερφός Βασίλειος και θα σας κρατήσει το ρεζερβέ τραπεζάκι σας να καραγουστάρετε. Τέλος, να ενημερώσουμε ότι ο χώρος ψαροταβέρνα Καρεκλάς διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εδώ άλλο ένα βράδυ κοντά μας είναι και το πρατήριο υγρό καυσίμο και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει
Δώσε βάση εδώ, μελισσοκόμε. Ναι, ενισχυμένο καύσιμο. Άκου. Ενισχυμένο καύσιμο. Πας βάζεις το ρεζερβουάρ σου στην τιμή του απλού. Α. Κάθε μέρα. Αυτό είναι πολύ καλό. Όχι μία φορά την εβδομάδα ή δύο το μήνα. Κάθε μέρα ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Βάζεις το αυτοκινητάκι σου. Πού? Ανδρέα Παπανδρέου 225, δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των μετεώρων. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε στο όχημά σας τα λάδια με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων Τεχνική Δισάκ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν απορριών 2310-611-256. Άλλωστε, το ξέρετε πλέον, τόσους μήνες η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, το κομμωτήριο Ανανέωση, εδώ κοντά μας άλλο ένα βράδυ υποστηριχτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ, Γιώργα, ρε. Και το μουσί και όλα στα κάνει. Ωραία, το γουστάρεις. Υποπάρα με τα χεράκια της τα μαγικά, σε κάνει κούκλο. Έτσι. Και αυτόν που η μάνα το πήγε να τον κάνει αλέντελόν και τον έκανα λαντάλον, θα τον κάνει κούκλο η υποπάρα. Κουρεύεστε λοιπόν μόνο με 5 ευρώ, καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεώρων και το κομμωτήριο Ανανέωση. Σημειώστε το τηλέφωνο 2310-616-999 για να πάρετε όλη την οικογένεια, τη σύζυγο, το σύζυγο, τα παιδάκια σας και τα μαγικά χεράκια της Ποπάρας σας κάνουν κουκλάκια πραγματικά μόνο με 5 ευρώ το άτομο. 2310-616-999 και ανανεώνεστε οικονομικά. Αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής. Ναι, στείλε μια ώρα ρε εσύ, Χρήστο και όσοι. Να πούμε έτσι χαλαρά, επειδή θα το πάμε σήμερα. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια που θα σχολιάζουμε εγώ, ο Ζάχος και ο Γιώργος, ο Μελισσοκόμος εδώ, τα όσα συμβαίνουν, τα όσα γεγονότα γίνονται μέσα εδώ στην πόλη μας για ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και όχι μόνο. Έχουμε και μεταγραφές Ολυμπιακού. Έχουμε και μεταγραφές ΑΕΚ, έχουμε τον Παναθηναϊκό, Ατρόμητος κτλ. Κλήρωση, κλήρωση. Το βασικό είναι η κλήρωση. Θα τα πούμε συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 10. 2310 287 888 οι γραμμούλες θα είναι ανοιχτές για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε. Οι ντροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526, να διαβάσουμε τα μηνύματάκια σας. Λοιπόν, έγινε κλήρωση σήμερα, Γιώργο. Ναι. Επιτέλους, ουσιαστικά είναι η αρχή του καινούργιου πρωταθλήματος, της καινούργιας μορφής του πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το ότι θα έχουμε play-off, θα έχουμε VAR, για ξένους διαιτητές έχουμε πει, τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Είναι το θετικό το ότι εμείς σαν πρωταθλητές το ζητάμε και το απαιτούμε. Δεν είμαστε δηλαδή, είμαστε εμείς που είμαστε καβάλα στα άλογα αυτή τη στιγμή. Εμείς ζητάμε την νομιμότητα. Δεν τη ζητάνε πιο κάτω από εμάς. Αυτό για μένα, σαν οπαδό του ΠΑΟΚ, βασικό, πολύ σημαντικό. Με κάνει πάρα πολύ περήφανο. Και δεν τώρα... το ζητάς τώρα που είσαι πρωτάθλητης. Όχι. Το ξέρει και ο κύριος Ζάχος, το ξέρει νομίζω. Ο ΠΑΟΚ ζητάει το VAR εδώ και μία διετία. Νομίζω, διάβασα σήμερα ότι στο Χαρλάο μπαίνει το VAR σήμερα. Το τοποθετούν. Ξεκινάνε, λέει, τοποθέτηση του VAR σήμερα στο Χαρλάο. Στο Άρης Ολυμπιακός θα λειτουργεί. Μια χαρά θα λειτουργεί. Πιστεύω να λειτουργεί και στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα, γιατί αν λειτουργούσε πριν στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος θα είχαμε και το πέναλτι του Ελκαντουρί. Ναι, έτσι. Στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στο Ελκαντουρί θα παίρνετε το πέναλτι, αλλά που δεν υπάρχει βέβαια. Ναι. Αλλά στο, ναι, στη βουτιά του, πώς το λένε αυτού του που πήγε σε παράτηση στα κρέα. Στο 82 που σε κάλυψε. Ο μπαμπάς, ο Αλέξανδρος. Θα έβλεπε ο διαιτητής, εκτός αν βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω αν θα ξαναπηγαίνει στη σέντρα, στο πέναλτι ο διαιτητάς. Όπως θα έβλεπε και την κόκκινη του Εκκλησίας. Που, ναι, πατάει, ναι, τον Ουάρντα, όπως θα έλεγε και την κόκκινη του Κορακά και τη δεύτερη κίνηση. Σωστά, όπως βέβαια δεν χρειαζόταν το VAR. Όπως δεν χρειαζόταν φυσικά το VAR. Όπως δεν χρειαζόταν φυσικά το VAR να δείτε το καρφί αλλά βόλεϊ, αλλά δεν ξέρω και καν παίκτη του βόλεϊ. Τον Ντεσπέιν θυμάμαι, μόνο τον Ντεσπέιν. Του Βιερίνια. Εκεί όντως δεν χρειαζόταν κανένα VAR. Εδώ άλλο ο Μπαράλε πήγε να του κόψει το ποδόσφαιρο στο ίδιο σημείο. Εκεί χρειαζόταν VAR όμως. Κανένα δεν το είδε την ώρα του τέτοιου. Δηλαδή φάνηκε, αλλά όχι τόσο ότι ήταν τόσο. Φάνηκε στο replay ότι είναι κόκκινη κάρτα. Όντως. Το έσπασε τα πλευρά. Κάνια που δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Ποια Κάνια. Κάνια, του Κάνια δεν έπρεπε. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μετά το χέρι του Βιερίνια, ο διαιτητής επειδή έχει καταλάβει τη φάση, έχει καταλάβει, ναι, το λάθος του, κάνει το κλασικό λάθος που κάνουν διαιτητές. Σφυρίζει 0-100, σφυρίζει 100, μην είναι λαμία.
Ναι. Βέβαια, ο Σάββας ο Παντελίδης τότε σαν προπονητής του Αστέρα Τρίπολης μέσα στην Τούμπα, ναι, έβγαλε μια γλώσσα, κόντεψε να την πατήσει. Σου... Αλλά όταν πήγε να μέσα στην... Να απαντήσω, έτσι. Κάτσε να ακούσει ο κόσμος τι λέω, μωρέ. Ναι, ναι, αλλά όταν πήγε στην ΑΕΚ μέσα, ναι, ο Σάββας ο Παντελίδης με Αστέρα Τρίπολης και τον έσφαξε η κούλα, okay, την κατάπιε τη γλώσσα του. Δεύτερη αγωνιστική σκύλες. Και στον Ολυμπιακό την κατάπιε τη γλώσσα του. Ένα-ένα. Είναι το ΠΑΟΚ Τρίπολη, ναι, και δεύτερη αγωνιστική είναι Τρίπολη ΑΕΚ, που κερδίζει και εκεί ΑΕΚ με ένα πέναλτι χειρότερο από, ναι, το τέτοιο. Ναι, ναι, αυτό τι είπα. Ναι. Σου λέω και λες φυσικά πάλι το ίδιο ότι δεν, στην Τούμπα που δεν έκανε δηλώσεις, ποιον έστειλε κάποιον άλλον. Είπε ότι είναι σφαγή του. Είπε την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα το είπε. Ναι, έκανε την ώρα των δηλώσεων δεν είπε τίποτα και είπε ότι δεν είδε τη φάση. Την άλλη μέρα που την είδε, είπε ότι δεν ήταν φυσικά πέναλτι. Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Την άλλη μέρα στην ΑΕΚ είπε ότι δεν είναι. Είπε ότι δεν είναι πέναλτι, φυσικά. Ναι, ναι. Σφαγή. Εγώ σφαγή λέω ότι κατάπιε τη γλώσσα του με την κούρα. Σφαγή είπε. Δηλαδή, τι εξής έγινε τώρα ο Παντελίδης. Τι έγινε. Μέσα εξής. Ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι ΑΕΚ. Καλά τώρα μας τρελάνεις. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ έβγαλε μια γλώσσα, κόντεψε να την πατήσει και με την ΑΕΚ την κατάπιε. Με τον ΠΑΟΚ σαν προπονητής Τρίπολης, λες. Σαν προπονητής Τρίπολης, φυσικά. Είχε την ατυχία να γίνει φάση μπροστά του. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Φίλε, εγώ λέω δηλαδή είναι ότι στις δύο, ναι, περιπτώσεις, ναι, εσύ λες ότι, ωραία, με τον ΠΑΟΚ υπάρχει, δεν υπάρχει πέναλτι, ναι, του Πρίγιοβιτς και διαμαρτύρεται. Και με τη ΣΑΕΚ είναι χειρότερο, λες. Χειρότερο, ναι, είναι η ΣΑΕΚ. Στη μία δηλαδή του ΠΑΟΚ όμως έβγαλε μια γλώσσα να, ναι, και στην άλλη την περίπτωση κατάφερε τη γλώσσα. Την άλλη, με αυτό σου λέω. Την άλλη μέρα είπε στις δηλώσεις ότι δεν την είδε τη φάση. Ήταν από την άλλη πλευρά. Με την ΑΕΚ μίλησε. Την άλλη μέρα είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Την ώρα του μάτς δεν το είπε. Παπά, δηλαδή, διαμάντουλες είπε. Α, έτσι είναι. Άσε μας μωρέ που είπε τώρα. Το κατηγορείς από τότε. Τότε δεν ήταν προπονητής του Άρη. Πιστεύω να μην κατηγορείς και τον Άρη γι' αυτό. Είχε πάρει εντολή από το μεγάλο αμυντικό που θα πάει. Γιατί δηλαδή το τρίπτυχο Ολυμπιακός Τρίπολη Άρης δεν σου λέει κάτι. Ειδικά η Τρίπολη. Ή Ολυμπιακός Βέρεια Άρης. Εγώ θυμάμαι μία φάση. Θυμάμαι το Τρίπολη ΠΑΟΚ στο πρώτο γκολ του Βιερίνια. Αυτό το φάουλ που τράβηξε το χέρι του προς τα πίσω ο τερματοφύλακας της Τρίπολης. Δηλαδή. Το χέρι τώρα, πρέπει μιλάς, να έχει αγκύλωση το χέρι. Εσύ. Μου είχε κυρώσει γκολ του Μπίσεσβαρ, ναι, μην το ξεχνάς. Μην ναι, μιλάς εσύ. Κανονικό γκολ. Γιατί πήρες στο 12 2 πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Άντε πάλι, τώρα θα κάνουμε ανασκόπηση. Με το δηλαδή κάνουμε ανασκόπηση της χρονιάς και ο Άρης είναι ευνοημένος και ο ΠΑΟΚ είναι αδικημένος. Κάντε μια συλλαλητήριο στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, λέω στην Καμάρα. Κάντε ένα συλλαλητήριο στην Καλαμαριά και στην Καμάρα, επειδή είπα και τα δύο. Κάντε δύο συλλαλητήρια. Σας αδικήσανε. Σας αδικέψανε και φέτος. Εμείς με βαθμούς μας έκλεψε η διαιτησία. Γιατί σε έκλεψε η διαιτησία. Γιατί έπρεπε μέσα στην Τούμπα. Α, το offside. Ήταν η τρέχα του ποδίου τέτοιου, ήταν offside. Όπως με τον Ατρόμητο, όπως με την ΑΕΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 29 νίκες. Γι' αυτό αδικημένο. Βασιλάκης Καΐλας. Ο ΠΑΟΚ έχει 29 νίκες. Βασιλάκης Καΐλας. Λοιπόν. Καταφέραμε, ναι, και όχι μόνο πήραμε το πρωτάθλημα. Είναι, όχι, ναι, μόνο πήραμε και το κύπελο. Όχι, ναι, μόνο μείναμε αίτητε, αλλά, ναι, μείναμε και αίτητε σε όλη την Ευρώπη σε 54 πρωταθλήματα. Μπράβο, ευρωπαϊκά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Οπότε συλλαλητήριο, αν κάποιο πρέπει να πάει να κάνει. Ναι. Όχι, εσύ είσαι αδικημένο. Είναι αυτή που έχει μεγαλώσει και έχει γιγαντώσει το κόμπλεξ του. Σε αδικέψανε, αφού λέει. Με κατάλαβε. Σε αδικέψανε. Κάντε ένα συλλαλητήριο. Ο Ατρόμητος χάνει 4-3 στο 81 από την Αύστρια Λουστενάου. Με 2-3 ημίχρονο. Άρχισε το 4-3 αυτό το Ατρόμητο. Με το κάτι μου λέει εμένα. Κάτι σου λέει, κάτι σου, ναι, θυμίζει. Έτσι. Κάτι μου θυμίζει με τον Τζαβέλα. Φιλικό είναι αυτό. Τι θα είναι εσύ. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Όχι, άρχισε το πρωτάθλημα. Αυστρία. Ποια είναι αυτή η Λουστενάου. Αυστρία Λουστενάου. Λουστενάου. Νομίζω αυστριακή είναι ομάδα. Από το στίχημα, ναι, την ξέρω. Και Αύστρια Βιέννη Σλάβια Πράγα πριν από λίγο. 2-3. Ποιο έβαλε τα γκολ. Από τη Σλάβια Πράγα. Ο Στόχ και έφυγε. Ο Στόχ. Λοιπόν, σήμερα μια που λέμε για παιχνίδια έχει 3,5 ώρα. Ποιος θα το δει, βέβαια, 3,5 ώρα. Αργεντινή Βραζιλία. Αργεντινή Βραζιλία. Δεν χάνεται αυτό το μάτς, αλλά πώς θα το δούμε τώρα αυτό, τι θα γίνει. 3,5 ώρα. Τίποτα. Πάνε τώρα, μόλις τελειώσει από εδώ η εκπομπή. Πάνε και μίσου. Ναι. Βάλε το κολοξυπνητήρι σου να μην που δεν ακούει. Εγώ, ρε, που ήσουν. Που έχει πάλι κινητό 12 ευρώ. Σε παίρναμε τηλέφωνο και δεν χτυπούσε. Τι μιλάς για κινητά, μιλάς τώρα. Το Samsung, το Galaxy, το 9. Το 9. Το καπιλωτό, 9 που έχει 9 ευρώ. Έτσι, ναι, 9 ευρώ λέει ο Βλάχος. Έχει μία τηλεόραση 24 ιντζών. Μη Max 3. Μη Max 3. Μη Max 3. Μη Max Xiaomi. Γκάλοπ. Μη Max 3. Ποιο είναι πιο γνωστό, το Galaxy το 9, το Samsung
ή το Mi Max. Το Mi Max 3 είναι. Ποιο Mi Max 3. Όλοι οι Κινέζοι το έχουν. Το Max είναι. Ένα μισή δι. Το Max είναι το διπλό σάντου από το McDonald's. Ναι, 6,9 inches. 6,9 inches. Τι έχει, αναπτήρα να έχω. Όχι, αναπτήρα. Να θέλω να πούμε κι άλλοι για να βλέπω τι λέει μέσα στο κινητό. Καλά, εσύ δεν πας και σε driving. Βάζει μια ταινία στο κινητό και βλέπει. Το ακριβώ. Ακριβώ. Μια χαρά. Λοιπόν, ο μόνος άνθρωπος που κουβαλάει τηλεόραση μαζί του. Όχι, υπάρχει μεγαλύτερο. Τον έχω ικανό να βάλει και περιφορική κεραία να υπάρχει μεγαλύτερο. Βλέπει τον Άρη στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγαλύτερο. 7,2 ίντσες. Σοβαρά μιλάω. Βέβαια. Και μια πλάσμα υπάρχει βάση του πλάτη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να διαβάσω λίγο πρώτα εγώ το Άρη στη θέση και μετά του ΠΑΟΚ τις αγωνιστικές. Διάβασε έτσι και έτσι. Διάβασε και θέλω όταν θα τις διαβάσεις. Να λέω και. Όχι. Τι? Να μου πεις σε ποια αγωνιστική θα απολυθεί ο κύριος Παντελίδης. Ωραία, θα σου πω σε γιατί ποια θα σου πω, γιατί θα σου πω και πού το στηρίζω, για να μην νομίζω ότι πικάρω. Γι' αυτό εννοώ. Δεν υπάρχει και να πικάρεις, δεν έχω πρόβλημα. Σε όλη του την πιο παλιά πορεία έχει δείξει ότι όποια ομάδα ανέλαβε από την αρχή της χρονιάς. Πήγε στα τάρταρα, ναι. Καταρχήν, είναι προπονητής ο οποίος πρέπει να έρχεται από τη μέση και μετά. Άκουσε με, αν το θυμάμαι καλά, όταν τον πήρε ο Άρης, αν θυμάμαι καλά τώρα σου όλη του την καριέρα, δεν νομίζω, λίγο υπερβολικό σου όλη του την καριέρα. Ή τα τελευταία 10 χρόνια, ή τελευταίες 13, κάτι τέλος πάντων είναι ένα στοιχείο, το παίρνει τις ομάδες από τη μέση, λέει. Ναι. Ναι, δεν θυμάμαι βέβαια ακριβώς το χρονικό ορίζοντα που ήταν το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Διαβάζω και εσύ θα μου πεις, εφόσον εσύ το έθεσες, θα μου πεις σε ποια θα φύγει ο Παντελίδης. Και διαβάζω. Εγώ να σου πω. Εσύ θα μου πεις. Λοιπόν, εσύ δηλαδή λες ότι δεν θα φύγει. Εγώ λέω, όχι, δεν λέω αυτό. Το πιστεύεις δηλαδή. Όχι. Εγώ λέω ότι όλους, ακόμη και το Μουρίνο να είχαμε, όλους τους προπονητές τους κρίνουν τα αποτελέσματα. Καθημερινά δοκιμάζονται. Λοιπόν, και αν. Καλύτερο παράδειγμα από το περσινό δεν υπάρχει. Ξεκίνησε ο Ερέρα με 3-3 νίκες έτσι και με καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο ενθουσιασμός τέτοιο και μετά όταν ήρθαν τα χαστούκια, 4-5 συνεχόμενα, δεν θα μείνει ο προπονητής. Και το ίδιο και σε σένα θα μπορεί να γίνει. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσει, λέμε τώρα ο δικό σου, μια που μου το έφερε έτσι. Λέω τώρα υπερβολή. Θες να κάνουμε υπερβολή. Και ξεκινήσει στα πρώτα 4 μάτς 3 ήττες και μία ισοπαλία. Τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα στηριχθεί ο Ρογκόνης. Θα στηριχτεί. Θα πέσουν κεφάλια μες στην ομάδα. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Όντως μία ανοχή θα την έχει γιατί είναι και νέος και η ομάδα δεν στήθηκε με βάση τα δικά του θέλω. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα του Άρη. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική, Άρη Σόφη. Ναι. Δεύτερη αγωνιστική μπορεί να έχουμε ένα ντέρμπι εδώ, κύριε Τρία. Δεύτερη αγωνιστική. Άρη Σόφη. Ναι. Δεύτερη αγωνιστική μπορεί να έχουμε ένα ντέρμπι. Μπορεί να έχουμε ένα ντέρμπι. Νου Πουσού Βόλος. Μπορεί να είναι ο Νου Πουσού, μπορεί να είναι όμως και η Ηρακλής, έτσι. Δεν παλεύει ο Ηρακλής να βάλει. Ναι. Να πάρει από τον Μπέο το τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. 2 εκατομμύρια. Και λέει θα υπάρχει άλλη μια συνάντηση, νομίζω κάτι τέτοιο. Ποιος θα δώσει 2 εκατομμύρια για να το πάρει. Κοίταξε, τρία είναι τα σενάρια. Εγώ τα έχω μάθει για τον Ηρακλή. Το πρώτο σενάριο είναι ή δίνει 2 εκατομμύρια και παίρνει το αφημί, δεν κατεβαίνει, λέει ο Μπέο σε λεφτά. Ναι. Το δεύτερο σενάριο, όπως έχω ακούσει, είναι να πάρει αφημί άλλης ομάδας γάμα εθνικής και να μείνει γάμα εθνική χωρίς χρέη. Και το τρίτο σενάριο, το οποίο τρέχει αρκετά μυστικά και είναι πάρα πολύ ακραίο να γίνει, είναι ότι επειδή έχει αθωωθεί ο Ηρακλής για τότε που έπεσε με την πλαστή ενημερότητα, να κυνηγήσει διαφυγόντα κέρδη και να καλά, πάρει σίγουρα, το αφημί και να ανέβει με αυτό αλφα εθνική. Καλά. Αυτό το 11, το 11 είχε γίνει αυτό νομίζω. Πότε το 14. Να τα κυνηγήσει, πότε καλά, να γίνουν τα δικαστήρια, πότε να δικαιωθεί, πότε να. Αυτό ναι, είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο. Το αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο το οποίο αν θα δικαιωθεί θα είναι το 2028. Άστα, αυτό και αυτό μπορεί να πάρει αναβολή. Λοιπόν, Άρη Σόφη, Βόλος. Παρένθεση Ηρακλή. Τα δύο που είπε το πρώτο, τα πρώτα δύο, ναι. Και μπράβο που μας ενημερώνει. Έτσι, τα δύο πρώτα που είπε, νομίζω ότι. Εντάξει, το δεύτερο δεν έχει αλφα εθνική μέσα. Όχι. Το πρώτο έχει που έχει. Ξεχρεωμένο όμως. Είναι ξεχρεωμένο. Εμείς λέμε για το πρόγραμμα τώρα. Το δεύτερο που έχει αλφα εθνική, φυσικά είναι το αφημί του Βόλου. Βλέπω εδώ δεύτερη αγωνιστική 31 Αυγούστου, Βόλος Άρης. Γιατί, 24 ξεκινάμε. Ναι. Αχα. 24. Όχι, 24 μέχρι 26 δεν έγινε ακόμη. Ναι. Δεν έχουν οριστεί ακριβώς. Ναι, λέει 24-26. Μήπως 31... είναι 24-25-26, παίρνουν Σάββατο και εκεί Δευτέρα. Ναι, ρε, ναι. Αυτό είναι. Δεν έχουν οριστεί ακόμη ακριβώς ναι, ημέρες και η ομάδα. Ναι. Όπως λέει και η δεύτερη, λέει 31-8 ή 1η Σεπτεμβρίου. Ναι. Βόλος Άρης. Βόλος παρένθεση Ηράκλης Άρης. Τρίτη αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Πέμπτη αγωνιστική Άρης Λάρισα. Έκτη Άρης Ολυμπιακός. Έβδομη Ξάνθη Άρης. Άρης Ολυμπιακός πότε είναι? Πέντε ή έξι.
Οκτωβρίου βλέπω εδώ. 5-6 Οκτωβρίου. Κάτσε λίγο να αστέρανε. Ακόμα πετρέλα δεν θα έχουν ξεκινήσει. Δεν θα έχουν, ούτε Νοέμβριο θα έχουν ξεκινήσει. Οκτωβρίο, ένα κατοσταρικάκι στο Χόσοβο από τώρα. Χόστο. Στον Ολυμπιακό σίγουρο είναι. Χόστο. Χόστο από τώρα. Και 12 στο... βαθμούς θα τους δώσουν. Χώστο τώρα και στο 1-0. Στο 1-0 του Ιντέγια θα σε πάρω τηλέφωνο από το Χάρη Λάου. Στο 4-1 δεν μας είπες ναι. Τι έγινε πέρσι. Στο 4-1 πολύ χαλαρό το, στα γενέθλια του Ολυμπιακού το δωράκι. Στο Καραϊσκάκι λες. Ναι, πήγε, δεν ξέρω, ένα κουτάκι με γλυκά είχε πάνω και κορδέλα. Δηλαδή κόκκινη. Πέρασαν πολύ από το Καραϊσκάκι. Κίτρινο κουτί δεν... με κόκκινη κορδέλα. Εσύ τότε όλους τους κέρδιζες ρε εσύ. Ήσουν σε φάση δεν έχανες με τίποτα. Και τότε αδημάσαι. Και εγώ επαναλαμβάνω. Τότε αδημάσαι είχαμε πει ότι αν ο Άρης κερδίσει εμείς τον Ολυμπιακό του πανηγυρίσουμε. Βέβαια. Γιατί εξασφάλιζε ο Πάκ το πρωτάθλημα. Το 2-1 έκανε. Το 2-1 έκανε. Έκανε. Ναι, αλλά είχα δει το μάτσο εγώ στο 2-0 και λέω δεν υπάρχει περίπτωση. 4-0 θα χάσω. Έπεσα έξω. Έπεσε έξω για ένα γκολ. Ναι. Ένα κατοσταρικάκι. Χώστο. Δεν θα έχουν ξεκινήσει τα πετρέλαια. Χώστο. Πόσα το δίνει, θα το δίνει κανένα δύο φράγκα. Άμα μπει στον. Δύο φράγκα, δεν το δίνει. Άμα μπει, νομίζω αυτό το καλό το έχει η στοίχημα. Από τώρα, δίνει, ναι. Από τώρα δίνει και 8η και 9η αγωνιστική ειδικά. Πάντως 7-2 αποκλείεται να βγει αυτό. 7-2 δεν θα βγει. Αυτό είναι σίγουρο, ούτε 3-4 θα βγει. Ούτε 3-4. Δηλαδή, αν ο Άρης προηγείται στο 73-1, δύσκολα να γίνει 3-4. Λέγε, αυτά γίνονται δύσκολα. Ζακώ, το άκουσε αυτό με το Σιώπη. Για πες. Το άκουσε αυτό με το Σιώπη. Ο Σιώπης πήγε, λες να. Πήγε στην. Μου το έλεγε ένας φίλος μου σήμερα. Πήγε στην Αλίασπορ που πήγε. Αλάνια. Το πιάνει, λέει τον πρόεδρο και το λέει συγγνώμη. Εδώ λέει, όταν κάνω λέει πέναλτι, επιτρέπεται να λέω ότι είναι πέναλτι. Έτσι είπε. Έτσι. Ωρε παιδιά. Σοβαρά, ε. Ναι, γιατί στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται. Σωστά. Το ανασκεύασε λέει, την άλλη μέρα. Όχι, δεν το είπα. Πώ το είπε, Μανώλη. Εγώ, μια που είπαμε για το. 70 φορές το έπαιξε εδώ το ράδιο Μαρμίτα, ηχητικό. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Ο άλλο είχε 658 πίεση ανέβασε. Εγώ θυμάμαι για να λέμε για ανακατασκευή δηλώσεων. Θυμάμαι το Ίβιτς μετά από αυτό το παιχνίδι που πραγματικά ήταν η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Που έλειξε 3-1 και έγινε 3-4. Στο πώς έλειξε 3-1 ρε φίλε. Ήταν 3-1 λέω και άλλο έλειξε. Ήταν, ήταν. Έλειξε. Έλειξε είπα ναι. Εντάξει λάθος. Γομολάστηκα το σβήνεις. Ήταν 3-1 αλλά είμαστε έτσι κι αλλιώς σαν αγγλικό πρωτάθλημα που είμαστε. Γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα στην Τούμπα. Έγινε 3-4. Θυμάμαι είχε κάνει τη δηλώση ο Ίβιτς. Για τρία χρόνια μιλάς. Α, τρία χρόνια δεν είναι σκυπή. Το παίρνω πίσω. Αφού δεν είναι τρία χρόνια, δεν είναι σκυπή. Όχι, πες, τι είχε πει. Κάτι είχε πει για κάποιους, κάτι λέει, ματιασμένους παίκτες είχε πει. Δεν ήταν ο Πάουκ ο πρωταθλητής. Τι σχέση έχει με τον Πάουκ, με πρωταθλητή, το κρίνουμε. Μην ξεχνάς. Την άλλη μέρα τα πήρε πίσω ο Ίβιτς. Δεν εννοούσα αυτό. Ναι. Εννοούσα άλλο. Ναι, αλλά οι παίκτες, λάθος κάνεις. Α, λάθος κάνω πάλι. Οι παίκτες αυτοί απομακρύνθηκαν. Δεν έχει σχέση. Κάποιοι κύριοι απομακρύνθηκαν από την ομάδα. Για να κατασκευή δηλώσεων μιλάω. Δεν είπε, δεν εννοούσα αυτό. Τι είπε. Θα να βάλουμε τις δηλώσεις που θα έχουμε μαθήσει. Τι είπε μετά το 3-1. Φωτογράφησε ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ούτε απ' έξω να μην ξαναπεράσει. Έτσι, ναι. Και αυτός ο ποδοσφαιριστής αποτέλεσε παρελθόν από τον Πάουκ. Δεν ανασκεύασε την άλλη μέρα. Εγώ λέω κάτι. Δεν ανασκεύασε. Όχι. Δεν ανασκεύασε. Ίσκια. Αυτό που είπε ρε φίλε ωραία. Δεν το πήρε. Δεν το ανασκεύασε λες. Όχι ωραία. Φίλε, ξέρεις τι έγινε. Τι αυτοί έγινε. Το πήρανε ρε παιδάκι μου. Ναι. Έκαναν λάθος ερμηνεία της δήλωσής του. Α. Αυτό είπε. Αυτός δεν είπε ότι δεν λέω κάτι για τον παίκτη. Είπε ότι δεν λέω αυτό που καταλάβατε. Εντάξει, όταν το παίρνω πίσω, εντάξει. Ναι, έχει διαφορά από το να πει. Γιατί έχουμε το Μέρον Σιώβη που λέει και έκανα το πέναλτι. Και έκανα το πέναλτι. Την άλλη μέρα βγαίνει και λέει. Το παραδέχομαι, ήταν πέναλτι. Δεν τον ακούμπησε, αλλά ήταν πέναλτι. Την άλλη μέρα βγαίνει και λέει ο Μανώλης. Όχι, εγώ ουδέποτε που τα είπα. Εγώ επειδή ήταν αυτό εδώ, επειδή θυμάμαι. Για να δει, είδε που γελάει. Είδε που γελάει. Γιατί είπε το πασιφανές. Ότι δεν τον ακούμπησε, δεν ήταν πέναλτι. Εδώ ήμασταν και το σχολιάζαμε την άλλη φορά. Δεν τον ακούμπησε, ρε φίλε. Μα δεν τον ακούμπησε. Εγώ σου είπα τι είπε ο παίχτης σου τώρα. Δεν διαφωνώ μαζί σου εγώ. Είναι οι άνθρωποι, δεν τους πιάνεις με τίποτα. Βρες τον δεν τους πιάνεις. Όχι, μην το αδέρω. Βαρέθηκα να το ακούω, ρε. Σιώπης. Δεν βαρέθηκα. Έκανα πέναλτι. Όχι, όχι. Άμα βάλεις το σιώπη. Ναι. Αν βάλεις το Σιώπη, θα βάλεις μετά και τον Ιβάν που λέει ο γραμμένος είναι δικός μου άνθρωπος. Ναι, βάλτε και τα δύο. Όταν βάλεις το ένα, θα βάλεις και το άλλο. Βάλτε και τα δύο. Ο δικός μας άνθρωπος. Και θα βάλεις και τη δήλωση στο γκαζέτα του Καρεπίδη από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός δηλωμένος. Αυτό δεν υπάρχει χητικό. Ναι, από υπάρχει. υπάρχει. θα διαβάζεις σελίδα. Να το γράψεις και αυτό. Να συνεχίσω. Ποιος είναι, ποιος ενοχλεί. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. 1-0-5 το έδινε το. Το σύγχυμα ότι θα ήταν αυτός. Ναι. Ζάχο. Ναι.
Τέταρτη αγωνιστική, για πες πόσα να σε βάλω. Πόσο, τι αβάντζο θες, για πες από τώρα. Πάλι αβάντζο. Πάλι αβάντζο. Καλά, πέρσι δεν με. Λοιπόν, αβάντζο θα μου δώσεις. Θα μου δώσεις, εδώ πέρα είναι. Αβάντζο, ναι. Ένα κολάκι. Ένα κολάκι θα μου δώσεις αβάντζο, μέσα. Ναι. Τι θα βάλουμε πάλι τώρα. Ό,τι κουστάει η ψυχή σου. Ένα γκολάκι αβάντζο μου δίνει. Ωραία, τι καλό άνθρωπο είναι αυτό. Δηλαδή με 2-1 κερδίσει ο Πάο, κλαίμε τώρα, το κέρδισα το στοίχημα, έτσι. Βεβαίω. Ωραία. Ωραία. Πες. Τι θε να βάλουμε. Ένα μπουκαλάκι ό,τι ακόμα. Κουστάει η ψυχή σου, αλλά θα σε κάνω, θα μεθύσει. Ένα πιτόγυρο. Όχι, ρε, θα μεθύσει, είπα. Τι ακούστε. Τι ακούστε. Τι ακούει αυτό. Τι ακούει ο άνθρωπο. Θα συνεχίσει η σαμπάνια, ρε φίλε. Θα μεθύσει, λέω. Άρα θα βάλουμε ένα πιτόγυρο. Ένα πιτόγυρο. Ένα πιτόγυρο. Ένα θα πάθω χοληστερίνη τότε. Όχι, εγώ δεν θα πάθω χοληστερίνη, εγώ θα το κεράσω. Αν το χάσει, θα το φάει. Θα στείλει τον ιό και θα του το κεράσω εδώ πέρα. Όχι, όχι, θα ποιος? Το δώσει το φίλο μου δίπλα, στον Τάσο. Τι να φάει αυτό το πιτόγυρο. Δεν τρώω πιτόγυρο. Πιτόγυρο δεν τρώει. Υγιεινή διατροφή. Κάνει υγιεινή, πολύ υγιεινή διατροφή κάνει. Όντως. Σίγουρα. Αυτός δύσκολο και... πρόγραμμα έχετε, φιλαράκι. Ναι, δεν το τελείωσε όμω. Εντάξει, δύσκολο, φυσικά. Όλοι με όλου παίζουν δύσκολο είναι. Εντάξει. Έχει βέβαια ένα δίκιο τόχη. Διότι στον πρώτο γύρο βλέπω δύο φορές ο Άρης παίζει δύο συνεχόμενα συνέδρα του. Αυτό σημαίνει στο δεύτερο θα έχει δύο φορές δύο διπλά παιχνίδια εκτός. Λοιπόν, να τελειώσει. Όχι, ρε. Όλες Πάοκ οι έχει... ομάδες να το έχουν. Ο Πάοκ έχει δύο παιχνίδια συνεχόμενα. Δύο φορές δύο παιχνίδια συνεχόμενα στην Τούμπα. Σίγουρα. Για τσέκαρε το. Λοιπόν, τα πρώτα δύο σου λέω, ρε. Ο Άρης δύο φορές έχει. Όχι, αυτός λέει ότι έχει δύο διπλά, κατάλαβε. Δύο διπλά σου λέω έχει. Δύο φορές δηλαδή. Άρης Λάρης, Άρης Ολυμπιακός. Πού έχεις άλλο. Άρης Λάρης, Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Σκάτσε. Πού το. Έψουμε, ωραία. Α, όχι, δεν έχεις, δε φίλε. Μία είναι, περίμενε. Άρης Λάρης, Άρης Ολυμπιακός. Άρης Όφη, νομίζω δύο ήταν. Το λέγαμε δύο και... έχεις το ποτάρι με τον Αμπελοκύπορ που μένεις. Άντε, άσε μας τώρα. Λοιπόν, περίμενα να τελειώσω λίγο το. το πρόγραμμα όλο του Άρη. Και τελείωσε... Το είδε ο δάσκαλος. Δεν υπάρχει το είδε ο δάσκαλος. Για τον Πάο δεν ξέρει του Άρη, δε βέβαια. Ξέρεις τι έκανε, διάβασε το δεύτερο γύρο προφανώς. Ναι, του Άρη, του Πάουκ, άκου λίγο, του Πάουκ δεν το έχει δει ακόμη το πρόγραμμα, του Άρη βλέπει. Κοιτάει που θα βάλει 100 ευρώ, 50. Όχι, καλά σου είπε, καλά σου είπε. Τι καλά μου. 100 ευρώ, καλά σου είπε. Μπορεί καλά είπε, κοίτα, ο καθένας με τα λεφτά του κάνει ό,τι θέλει, εντάξει, προς Θεού. Αυτό έλειπε. Εγώ δεν κατάλαβες, με έστειλε μήνυμα ο Γιώργος. 50 λέει θα βάλει αυτός και 50 εγώ, γι' αυτό είπα 100. Ποιος Γιώργος. Αυτός που μιλάς. Α, από 50. Ναι, από 50. Λίγο, δεν τον άκουσα λίγο. Όχι, δεν έχω θέμα εγώ, το είπα. Ωραία. Να συνεχίσω. Ξάνθη Άρης είπαμε 7η αγωνιστική, Άρης Πανετολικός, Πανιόνιος Άρης, Άρης Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ Άρης, Άρης Λαμία και τελευταία αγωνιστική Ατρόμητος Άρης. Άρα ο Άρης κλείνει το πρωτά, Άρης Ατρόμητος, δηλαδή και πριν τα play-off. Αυτός είναι ο πρώτος γύρος. Και φυσικά στο δεύτερο γύρο είναι αντίθετα παιχνίδια, έτσι, να μην λέμε τα αυτονόητα. Διάβασε και εσύ του ΠΑΟΚ τώρα τον άνθρωπο. Θα διαβάσουμε μετά όταν κλείσει. Ωραία, έλα, σε ακούμε. Λοιπόν. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος που θα σε παίξω την αγωνιστική. Και εγώ πολύ είμαι χαρούμενος. Γιατί να μην είμαι χαρούμενος, δεν το κατάλαβα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Για ποιο λόγο πάρα είσαι χαρούμενος. Να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις. Γιατί δεν θα έχεις καμία δικαιολογία να διώξεις τον προπονητή σου. Γιατί να το διώξω, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα χάσει. Θα διώξει 100% διώξει μέχρι τότε. Στην ντου... δεν υπάρχει ένα πέρα. Λεπτό. Πριν το παιχνίδι θα το διώξω ή μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι. Μετά το πάω κάρι. Για ποιο, ναι. Γιατί δηλαδή, άμα χάσω την Τούμπα είναι κάτι ας πούμε έκπληξη και θα τον διώξω. Να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσει. Γιατί παίζει, έκανε τα λοιπά να πούμε, μόλις πήρε το χείρι στην Τούμπα τα λοιπά, λες και πήρε Champions League. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τι όχι βέβαια. Τι όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τι, αφού το πανηγύρισε, δεν ξέρω. Ποιο πανηγύρισε. Ζάκου φωτογραφίες, δεν βγαίνει. Ποιο πανηγύρισε. Εντάξει, έπρεπε να είναι λυπούντι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι έπρεπε να κάνουνε. Αυτά όλα είναι δικιά σας σφαίρας φαντασίας. Αλλά κοίταξε. Άρα έπρεπε να στεναχωρημένοι να είμαστε. Να, λοιπόν, να τους δείχνουν στα αποδυτήρια να κλαίνε. Όχι, τι έπρεπε να κάνουν. Όχι, ναι. Όχι, εγώ θα σε περιμένω και στο τελικό του κυπέλλου. Α, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι καλύτερο που είπες. Αυτό είναι καλύτερο. Για μένα, για να πω την άποψή μου μετά να πούνε και τα παιδιά, και βλέπω που θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι, θα πάμε στο κλείνω διάλειμμα. Να μιλήσω. Όχι. Έχουμε δύο λεπτάκια. Εμένα η άποψή μου είναι βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστή ούτε. Μπορεί να βρίσκει μεγάλη απήχηση. Εγώ θεωρώ ότι βρίσκει μεγάλη απήχηση αυτό που λέω στον κόσμο του Άρη, αλλά δεν θα το υπερασπίσω έτσι. Λέω ότι με ενδιαφέρει το κύπελο να πάρει έρθει στο κύπελο και να βγει δέκατος. Και άμα θέλεις, βέβαια αυτό δεν είναι εφικτό, ας μην παίξει ούτε Ευρώπη του χρόνου. Και ποιος δεν θα πάρει το κύπελο, το πάρει εσύ, ρε φίλε. Έτσι λέω εγώ. Εγώ λέω ότι με ενδιαφέρει. Εμένα λέω.
άλλον τον ενδιαφέρει να μπει στην Ευρώπη. Αλλά και ένα Πανιόνιο να ρωτήσει, αυτό δεν είπε. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρω το κύπελο. Τον Πανιόνιο δεν τον ενδιαφέρει. Όπως και την Λάρισα. Τον Πανιόνιο τον ενδιαφέρει. Η Λάρισα έχει πάρει πολύ πιο μπροστά, πιο πρόσφατα πρωτάθλημα. Εγώ λέω ότι πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα, γιατί πρόκειται περί αποστήματος. Λοιπόν, και μετά ο Άρης να δει τα παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ. Τελευταία ερώτηση και απάντησε μετά το διάλειμμα. Ναι. Θέλω να μου πεις πόσα λεφτά βάλετε στο ταμείο από την πώληση που κάνετε του παιχτάρα που πήρε 10 κιλά. 350 χιλιάρικα νομίζω. Τα βάλετε εσείς ή τα πήρε ο άλλος? 150 παίρνει ο Ολυμπιακός για το 30%. Μαζί τα φάγανε. Και 70% παίρνει ο Άρης. 350 χιλιάρικο Άρης. Μια χαρά είναι. Κοινό συμφέρον υπήρξε. Μια χαρά. Υπήρξε μια άρρωστη συνεργασία. Μια χαρά. Σιγά σιγά μεγαλώνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι γίνεται. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Άμα είχαμε. Κάθε διάλειμμα και ξαναμιλάμε. Να είσαι καλά, πορκίτος. Δεν παραδειγματίστηκες από το 2010 που με γενικό κουμάντο τον Κόντι που σε έφερε 6 καραβιές παίκτες και τα πλέονες που έδωσε να καταστραφείς, σε χρησιμοποίησε όσο ήθελε και μετά σε πέταξε μια κλωτσιά, σε πήρε και τον τελικό, πήρε και τον ντάμπλ. Δεν βάζεις μυαλό. Έτσι λες εσύ. Πάλι δύο ρεωσίμπος. Πάλι ο δύο ρεωσίμπος. Θα παραδειγματιστώ από σένα. Θα παραδειγματιστώ από σένα. Έφερες και Πειραιώτη πρόεδρο. Θα παραδειγματιστώ από σένα που έβαλες τα μόλτο και τα γλου. Και τα... Εγώ πήρα ντάμπλο μου. Α, και τα γλου που έβαλε. Ο γλου γλου γλου. Εγώ έφερα γλου γλου γλου. Ναι, πέρα το γλου γλου γλου. Τότε δεν έφερε τίποτα. Με γλου 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 δεν έπαιρνε κύπελα. Με Ιβάν πήρε κύπελα. Με γλου 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 ξέρει τι έβγαινε. Σε με λίγο. Α, εγώ πάντω. Το 10 δεν είχα το μόλτο. Α, ούτε θυμάμαι. 8, 9, 10 πότε ήταν. Ω, δεν θυμάμαι. Δεν μπορεί να αυτά δεν είμαι καλό. Στι χρονολογίε δεν είμαι καθόλου καλό. Τότε δεν είχα το μόνο. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, πότε πήρε. Πότε πούλησα με μισή μελίση Χριστοδουλόπουλο. Να βοηθήσω με λύση ακόμα. Πότε ρε πούλησα με μελίση Χριστοδουλόπουλο. Νομίζω το 9. Το 9, το 8 κάπου εκεί. Εκείνη η εποχή. Ναι. Πάει. Τι πάει, σχολιάζουμε. Τι θα πει. Ναι, αλλά εγώ, σαν ομάδα, σαν ΠΑΟΚ, έχω φέρει κύπελα και πρωτάθλημα και Ιβάν. Και double. Με Ιβάν. Ο Ιβάν το 12. Με Ιβάν. Ναι, το 12. Λέω προ Ιβάν και γλου έβαζε. Ο γλου, να σου υπενθυμίσω, ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού. Νομίζω αντιπρόεδρο, αν το θυμάμαι καλά. Ναι. Και ήρθε στην Τούμπα, έγινε σπόσορά σου. Και αν θυμάμαι καλά, με τέτοιο, μέχρι και ήθελε να βάλει, μπορεί και να μπήκε σε μία θύρα τη Τούμπα να ολομάζεται γλου. Πάνε αυτά, φύγανε. Τι θα πει, φύγανε, σχολιάζουμε. Μα μιλά για μια δεκαετία πίσω. Τι δεν μετράνε αυτά, δεν γίνανε. Εγώ σου λέω γιατί. Μα μου λε, στην ιδιοκτησία μου λε. Γίνανε. Μα μου λε. Γίνανε. Άρα σου μιλάω όμω για τη σημερινή ώρα που ζούμε και τι βιώνουμε. Βιώνουμε λοιπόν στον Άρη να υπάρχει ένα πρόεδρο δηλωμένο Ολυμπιακό. Να υπάρχει ένα τρελό αλυσβερίσι, μια άριστη συνεργασία ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό σε θέματα μεταγραφών. Ωραία. Να υπάρχουν κοινά συμφέροντα από παίκτες που πουλούνται από τον Ολυμπιακό που ήρθαν στον Άρη. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Και γενικά να υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα ανάμεσα στην πιο μισητή ομάδα που έπρεπε να έχει ο Θεσσαλονικέας οπαδός, ο οποίος έχει βιάσει φύση και παραφύση ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Ερακλή και όλη την Ελλάδα. Ποδοσφαιρικά. Ειδικά πολύ. Με κατάλαβες. Ωραία. Άρα, είναι... Άρα, είμαστε... Άρα πας με τον εχθρό σου. Άρα είμαστε παράρτημα του Ολυμπιακού με αυτά που εγώ λες. Εγώ δεν λέω ότι είσαι παράρτημα. Άρα άμα είμαι εγώ παράρτημα του Ολυμπιακού, εγώ δεν εσύ... είπα για παράρτημα. Ωραία, εγώ λέω. Αναφέρω και λέω το ωραία. Τι σημαίνει. Ωραία. Το τι γίνεται. Ωραία. Να το πάμε έτσι όπως το είπες. Άρα είμαστε πολύ φιλικές σχέσεις με τον εχθρό. Εσύ που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, πώς έγιναν όλα αυτά που σου είπα με γλου. Ποια και με... με το γλου. Πώς γίνανε όλα αυτά, δεν γίνανε. Τι, εγώ τι, υποφελήθηκα κάτι, πήρα καμιά μεταγραφή. Δεν είπα ότι υποφελήθηκε ένα άνθρωπο. Με έδωσε ένα εχθρός... τίποτα παίκτη Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Τον έδωσα εγώ παίκτη του Ολυμπιακού. Ρε φίλε. Κάμια κοινή γραμμή, κανένα κοινό συμπέρασμα του Ολυμπιακού. Ήρθε ο αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού και έγινε σπόνσορα. Αχωρικό ήταν, ρε φίλε. Αχωρικό ήταν. Τι να κάνουμε. Α, εντάξει. Ήρθε σε μια στη μεγαλύτερη ομάδα του Βορείου Ελλάδος. Τον εχθρό. Και διαφήμιση την εταιρεία του. Θυμάστε διαφήμιση ο γλου. Ναι, ξέρω εγώ, κάτι παπούτσια τέτοια. Τι να κάνω, το κακό είναι. Όχι βέβαια. Α, το ένα δεν είναι κακό, αλλά το άλλο είναι κακό. Δεν το κατάλαβα. Α, το ένα δεν είναι κακό. Άλλο να έρθει ένα χορηγό. Άλλο να έρθει τώρα ο Μαρινάκης και να σου πει: θέλω να διαφημίσω τον Ουρουάν. Γιατί θα το κάνω ταξιδιωτικό πρακτορείο, θα το πηγαίνω στην Μύκονο. Α, άμα το κάνει αυτό, στην Τούμπα να μπει. Το... Κατάλαβε. Στην Τούμπα να μπει. Θέλω να βάλω το καράβι τον Ουρουάν στην πανέλα του Άρη πίσω. Άλλο να το πει ο Μαρινάκης γιατί είναι εφοπλιστή και έχει τα καράβια και θέλει να σου κάνει. Σωστό. Σωστό. Και άλλο να υπάρχει κοινή γραμμή και κοινά συμφέροντα. Άρα, αν έρθει ο Μαρινάκης και θέλει να διαφημίσει το, αυτό που είπες, πώς το λένε, για να το κάνει τέτοιο, στην Τούμπα και πει 10 εκατομμύρια, ρε, θα μπει, έτσι. Γιατί όχι. Α, μπράβο, ωραία. Σωστό. Μεταξύ επιχειρηματιών. Ναι. Αυτά. Γίνονται αυτά. Λοιπόν,
Πάμε στο διάλειμμα, πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό. Πάμε στο διάλειμμα, εγώ δεν βγάλω το στούντιο. Μην βγες εδώ, πρέπει να σε φάει το κοντίσιο. Σε φάει μαρμάγκα να μπουν. Λοιπόν, αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 για τα είναι δικό σας, 69-45-287 και 3-8 και πάλι ενεργό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή, τα σωστέρια Ζάχος, Ντρούλινγκ, Γιώργος, Μελισσοκόμος εδώ. Συντροφιά παρέτσα με Χρήστο Κιώση μέχρι και τις 10. 23-10-287 και 38 για τηλεφωνικές γραμμές είναι και πάλι ανοιχτές. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για τους τροπαλούδες και για όσους κρυφακούτε. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο την ταχύτητα και την πραγματικά ευελιξία, τη μεγάλη ευελιξία που επέδειξε ο ΠΑΟΚ στο θέμα του προπονητή, στο οποίο αυτό θέμα μέσα σε 48 ώρες και πολλές έβαλα, 40 ώρες ουσιαστικά, κατάφερε μετά το αρχικό μούδιασμα και την παγωμάρα με τη φυγή Λουτσέσκου να βρει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή από όσα λένε. Ναι, πόσα λένε ότι είναι καλός. Γραφικά του κτλ. Χωρίς να έχει πολλούς, χωρίς να έχει καν τίτλους νομίζω στο παλμαρέ του. Mm-mm. Απλά έχει διακρίσεις με την Μπράγκα. Ένα προπονητή ο οποίος είναι μέσα στους 50 καλύτερους. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Ένα προπονητή που τον φλέρταρε και η Μπαρτσελώνα κάποια στιγμή. Ένα προπονητή τον οποίο να ξέρετε ότι επειδή ο Κονσεϊσάο της Πόρτο μετακομίζει λογικά στη Newcastle. Ακούστηκε ότι πληρώνεται η ρήτρα του Κονσεϊσάου για να φύγει από την Πόρτο και να πάει στην Newcastle. Πώς και δεν πήρε, εγώ στην αρχή νόμιζα τον Κονσεϊσάου μπορεί να πηγαίνω να παίρνω. Στην Αγγλία, Γιώργο και Ζάχο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν έφευγε ο Κονσεϊσάου. Ναι, γιατί θα τον παίρναν οι άλλοι. Είχε ακουστεί το όνομα να έρθει στον ΠΑΟΚ και να μην πάει στην Πόρτο. Καλά, εντάξει. Έτσι, αντιληπτό. Οπότε ο ΠΑΟΚ κινήθηκε αστραπιαία, επέδειξε επαγγελματισμό. Και σας είχα πει την Παρασκευή μετά το κράξιμο στον Ρουμάνο που έριξα. Κακός, δικαιολογημένα. Κακός. Δικαιολογημένα, δικαιολογημένα θα πω εγώ. Πολύ δικαιολογημένα. Για το timing και μόνο, για όχι τίποτα άλλο. Σας είπα ότι ο Ιωάννης Αβίδης δεν χαμπαριάζει από νούμερα. Εντάξει, αυτό και έγινε λοιπόν. Όταν υπάρχει το μαρούλι, όταν υπάρχει το ζεστό το χρήμα, όταν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν και μπορούν και έχουν κονέ και μπορούν να μεταπίσουν κάποιους, γίνεται σωστή δουλειά και το αποτέλεσμα το είδαμε τώρα. Θα πάμε τις γραμμές και θα σχολιάσουμε μετά το τι μέλη γενέστε με προπονητές και τα λοιπά. Έτσι και θα σχολιάσουμε και αυτό που είπες εσύ για τον, για τον Λουτσέσκου κακός, ναι, που τον έκραξε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, στην αναμονή. Καλησπέρα. Δύο είναι, καλησπέρα. Δύο. Α, τρεις μου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ο Δημήτρης είμαι ο γιος του Γιώργου που πήρε και προηγουμένως. Α, ναι. Γεια σου Δημήτρη. Έλα ρε Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην εκπομπή. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω το φίλο μου τον Ζάχο. Σε ακούω ρε Δημήτρη. Ζάχο, σήμερα είδα στην κλήρωση του πρωταθλήματος, mm-hmm, γιορτάζανε 60 χρόνια άλλης εθνικής. Τι κάνανε? Γιορτάζανε λέει σήμερα 60 χρόνια εθνικής. Ναι. Από το 60 χρόνια από το... Η Αλφα Εθνική είναι 60 χρόνια όντως. Α, άρα δηλαδή δεν υφίσταται τα πρωταθλήματα του Άρη. Όχι ρε φίλε. Η Αλφα Εθνική, η Αλφα Εθνική υφίσταται 60 χρόνια. Για πες το Δημήτρη αυτό, για πες το. Ναι, 60. Τι γιορτάζα, τι γιορτάζα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις και η Super League είναι λιγότερα χρόνια, έτσι. Για πες το λίγο. Θα τη βρούμε και τη Super League. Για ξανά πες το λίγο αυτό γιατί το πιάσα. Είναι από 60 χρόνια τέτοιο, από την Αλφα Εθνική. Το πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής με τη μορφή που έχει σήμερα ισχύει από το 1959-1960. Το επαγγελματικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα λέει για να το 1980. Ωραία. Άρα δηλαδή δεν υφίσταται πρωτάθλημα. Α, δεν υφίσταται τα άλλα. Ωραία. Ωραία. Αφού με έκανε αυτό το παράδειγμα που φυσικά δεν έχει λογική, αλλά θα το πάρω σαν σου. Δεν έχει καμία λογική. Ωραία. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, ωραία. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Θα σε πω το ίδιο που είπα, το ίδιο παράδειγμα που έφερνα και στους συνοπαδούς σε κάποιους. Ισχύει έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης. Σε κάποιους. Εντάξει, αφού ισχύει θα μου απαντήσει ο Δημήτρης. Όπως το λέει ο Δημήτρης, λέω. Ο Δημήτρης καλά κάνει και επειδή το θεωρώ σοβαρό παιδί, θα του κάνω μια ερώτηση και θα μου απαντήσει. Λοιπόν, το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο που πήρε ο κύριος Λούις
Εντάξει, Σπύρο Λουί. Όχι, όχι, ο Καρλ Λουί λέει. Όχι ο Καρλ Λουί. Το Σπύρο Λουί λέω. Σπύρο Λουί, το Κάρλ Σπύρο. Λοιπόν, να παιδιά να κάνω μια ερώτηση όπω με έκανε ο Δημήτρη. Για πότε, για το 1896 μιλά. Ακόμη χειρότερο. Πρόσεξε. Ακόμη πιο κάτω από τα πρωταθλήματα του Άρη. Ακόμη πριν. Γιώργο, μην ξεχνάτε να ολοκληρώσει. Ο Γιώργο δεν με γελάει καθόλου. Λοιπόν, το πήρε το πρώτο στο μαραθώνιο το 1896. Στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Μόνος του έτρεχε όμως. Να μιλήσω. Αυτό θα πω. Επιχαρήλα ο Τρικούπη. Επιχαρήλα ο Τρικούπη και από Τρικούπη δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω από πολιτικά. Λέω. Το 1896 πήραμε το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο χρυσό κιόλας στο μαραθώνιο με το Σπύρο Λούι. Τρέχανε 17 αθλητές, εκ των οποίων οι 13 ήταν Έλληνες. Μετράει το Ολυμπιακό μετάλλιο ή να το στείλουμε πίσω, Δημήτρη μου? Α, σου στείλουν πίσω, δηλαδή. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Εντάξει, τελείωσε. Μα απάντησε. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Ωραία. Τώρα καλύφθηκα. Μετά το πρωτάθλημα, δηλαδή, τέσσερις ομάδες. Ποιο πράγμα? Όχι, δεν υπήρχαν τέσσερις ομάδες. Δεν υπήρχαν τέσσερις. Καλή είναι η προπαγάνδα σας. Δεν υπήρχαν τέσσερις. Και εσύ, ο ΠΑΟΚ έπαιζε. Φίλε μου, έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Δεν έπαιζε και στα τρία που. Κύριε φίλε. Δεν έπαιζε και στα τρία. Παίζατε κανονικότατα και με τον. Λόγω πολέμου. Παίζατε. Καλά είναι τα ιεκτήρα 4. Καλά είναι τα ιεκτήρα 4. Βλέπω ο μπαμπάς κάνει καλή δουλειά. Άκου τα Ιεξαουρίδη. Ναι, καλή. Άρα πάντως, όχι, κοίτα. Εγώ καλύφθηκα από την απάντησή σου. Δεν μετράει. Πρέπει να στείλουμε πίσω. Δεν ξέρω πού είναι η Ολυμπιακή. Τώρα αυτό είναι γελίο το παράδειγμα που κάνεις. Γελίο είναι το παράδειγμα. Α, είναι γελίο. Μιλάμε για ποδόσφαιρο και μας πας τώρα στο Στίβο. Τι σχέση δεν έχει. Να μιλήσουμε για την υπασία, για την αθλητική. Καλά, ρε, σοβαρά μιλάς. Άσε μας δεν ξέρω. Καλά, τέλος πάντων. Κρίνει ο κόσμος αν το παράδειγμα μου ήταν σωστό. Το παράδειγμά σας έχουμε δει ότι. Γελάει τώρα που λες, γελάει ο Γιώργος. Φαντάζεται ότι είστε πρώτοι στους Ιωαννίδες. Ακόμη πιο πίσω σε πήγα. Δεν σε πήγα το 38. Μπάμικτον και κάτι χόκκινγκ. Μα δεν σε πήγα το 32 και το 20. Έτσι σας μάθανε. Μα δεν πήγα. Εσύ έλεγες ότι. Α, βλέπω ότι άλλαξες και εσύ άποψη. Βλέπω ότι άλλαξες και εσύ άποψη. Γιατί έλεγες ότι μετρούσα. Τώρα δεν μετράει. Όχι. Απλά επιβεβαιώνεις πραγματικά το γιατί έχετε πέσει. Εγώ άλλο θα επιβεβαιώνω. Με αυτό το σκεφτικό κείμενο. Εγώ επιβεβαιώνω ότι ο Δημήτρης που είναι νεαρό παιδί. Δες τώρα ποια είναι η διαφορά. Δεν λέει. Τα 44 του Ολυμπιακού που τα μισά είναι πριν το 59, δεν τον πειράζουν. Τον πειράζουν, δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Πέντε λεπτά. Δημήτρη μου. Δημήτρη, άμα ίσως σωστό θα έλεγε. Τα τρία πρωταθλήματα που πήρε πριν το 59 και τα 24 του Ολυμπιακού μετράνε, Ζάχο, ή δεν μετράνε. Εσύ τι είπε. Α, τώρα το θυμήθηκε στον Ολυμπιακό. Δεν σε πειράζουν το Ολυμπιακό τα 24 πριν το 59. Δεν σε πειράξαν. Τα τρία Ολυμπιακός του καημένου του Άρη σε πείραξαν. Α, έλα, εντάξει, εντάξει. Ο εχθρός είναι Ολυμπιακός. Το καταλάβαμε, Δημήτρη. Ο εχθρός είναι Ολυμπιακός. Ζάχο, να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις είσαι από τους. Τώρα τελευταία έχει αναπτυχθεί αυτό σε εσάς τους Αριανούς. Τελευταία. Να μιλάτε, ναι, για τα τρία πρωταθλήματα. Όχι, πάντα μιλάμε, όλα μετά. Όχι, κάποιοι παλιά δεν μιλούσατε. Και ρωτάω εγώ, τι είναι χειρότερο λοιπόν για έναν Αριανό. Να λέει, ξέρω εγώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή, που κάποιοι δεν τα μετράνε, δεν έχουμε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο ή ότι έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα από το 46. Ότι έχουμε να πάρουμε το 46 είναι χειρότερο. Αυτό είναι. Είναι πολλά χρόνια για τον Άρη και για πρωτάθλημα και για κύπελο. Είναι πάρα πολλά. Και είναι πολλά, το ίδιο θα λέω συνέχεια, είναι πολλά. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν ήμασταν στην Αγγλία, θα σου έλεγα όχι. Μια ερώτηση από τον φίλο τον Αντώνη για σένα. Ποιος είναι ο Αντώνης? Αντώνης. Ο Μαρκάριστο, έτσι. Ακούει. Ακούει. Να τον ακούσουμε τώρα. Πες τον Τρούλινγκ, Ρετάσο. Ναι. Τα κλαδιά των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων μετράνε στην τωρινή οργάνωση. Για τι λέει, για τέτοια διαφορά μιλάμε. Τι είναι αυτό τώρα, η ερώτηση είναι αυτό, να απαντήσω. Τι να κάνουμε. Εγώ επαναλαμβάνω. Θεωρείται το 28, το 32 και το 46 πότε πήρε ο Άρης ότι είναι παλιά. Και λέω, οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Μετράει να το στείλουμε πίσω το μετάλλιο, το χρυσό του Σπύρου Λίου, να το στείλουμε πίσω γιατί δεν μετράει. Φίλε, καλά. Βάζεις θέλω να σου δείξω. Και παραλληλίζεις Ολυμπιακούς αγώνες με το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι σχέση έχει αυτό, βέβαια. Τόσο, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει σχέση. Όχι. Τέλος πάντων, ο κόσμος κρίνει αν έχει σχέση. Φυσικά κρίνει αν έχει. Φυσικά κρίνει ο κόσμος. Είναι σαν να δόθηκε ένα τίτλος και ξαφνικά τώρα να το γυρνάς πίσω. Αυτό δεν γίνεται. Όπως το λες και έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά λέω
ότι στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται η Άσε Εθνική από το 59, δεν έχει πρωτάθλημα. Εγώ έχεις αυτό. Ένα κύπελο του 70. Εγώ λέω ότι η ιστορία τη κάθε ομάδα μετράει από τη μέρα που ιδρύθηκε. Ωραία, για να το κλείσουμε. Γιατί συνέχεια. Ωραία, μετράει από τη μέρα που οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν αυτοί τότε, με αυτούς παίζαν όλες οι ομάδες. Τι να κάνουμε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, έτσι είναι. Δυστυχώς. Δεν μας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει, φάτε μια. Να είστε καλά. Φάτε ένα πιτόγυρο αν δεν σας αρέσει. Και... Φάεσαι τώρα τον τάμπλ στη μάπα. Φαίτητο. Το αίτητο τάμπλ στη μάπα. Για να δούμε του χρόνου. Γιατί αυτό έγραψε 650 αιώνες να περάσουν. Η ιστορία έγραψε ότι στη Θεσσαλονίκη. Στο ποδόσφαιρο. Να μην το λες αυτό γιατί σε 100 χρόνια μπορεί να μην μετράει αυτό. Στο ποδόσφαιρο. Να μην μετράει. Η πρώτη ομάδα που έφερε Ντάμπλ είναι ο ΠΑΟΚ. Σε 100 χρόνια μπορεί να είναι η ομάδα. Σε 100 χρόνια μπορεί να είναι 35 οι ομάδες στην Αλφαθήνα. Να μην μετράει αυτό. Σε 100 χρόνια αλλά κάνει εκπομπή. 14 ομάδες. Πριν 120 χρόνια και μετράει. Έλα κάνει εκπομπή μόνο. Μπουγάτσα γενομαϊκό. Είσαι. Μετράει. Έλα φίλε καλησπέρα. Δεν τρέπεστε καθόλου. Άσε, δεν τρέπεστε. Αφήστε τον άνθρωπο να αγιάσει. Μια χαρά είμαι. Τι να αγιάσω. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα για να απαντάω. Επειδή τελευταία φορά που πήρε ο Άρης πρωτάθλημα εκεί, οι μάρτυρες ήταν όταν χωριζόταν η Ερυθρά Θάλασσα και περνούσαν από εκεί μέσα. Τι είπε, δεν τον άκουσα. Ξαναπέστε, δεν σα άκουσα. Repeat it, please. Ξέρεις και αγγλικά. Τελευταία φορά λέω οι μάρτυρες του πρωταθλήματος του Άρη ήταν όταν χωριζόταν η Ερυθρά Θάλασσα από εκεί περνούσαν. Δεν μετράει. Μετράει ρε, έτσι σας θέλω. Οστρογότες και τους βιβλιοκότες που πετρεύτηκαν και ξέρεις τι μ' αρέσει. Αυτό πραγματικά μ' αρέσει. Όχι, δεν θα μιλήσουμε από γι' αυτό. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Γιατί όταν μιλάς δημόσια, δεν μπορεί να λες και ότι θες, εντάξει. Γιατί δηλαδή να ξεφτυλιστείς κάποιος. Γιατί υπάρχει ο Ζάκος και σκεπάζει. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Προς τον κόσμο που ακούει. Προς τον κόσμο που ακούει. Εμείς μιλάμε ο καθένας και ακούει ο κόσμος. Επειδή πιστεύετε ότι δεν μετράνε, αλλά είστε αναγκασμένοι να πείτε ότι μετράνε. Αυτό μου αρέσει. Για μένα μετράνε. Ναι, για μένα είναι μεγαλύτερη ξεφτύλα του Αριανού να λέει ότι έχει τρία προπολεμικά πρωταθλήματα. Ναι. Εγώ ήμουν ο πρώτος που το φωνάζω. Ναι. Λέω ότι έχουν. Μετράνε, λες εσύ. Βέβαια, εγώ, αλλά είναι προπολεμικά και σε ξεφτυλίζει ακόμα περισσότερο. Τρελός είσαι. Παιδιά, διχασμένη προσωπικότητα. Καλά ρε, πριν. Ένα λεπτό δεν πέρασε. Παιδιά, πάρτε τον. Πάρτε τον εδώ. Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ, πάρτε τον. Πάρτε τον. Το έχω πει εγώ. Μπλούζα. Τώρα πριν ένα λεπτό λέγεις δεν μετράει. Όχι, δεν μετράνε για αυτό, βάσει αυτό που είπε ο Δημήτρης. Για τα χρόνια της Αλφα-Εθνικής. Εμέτεια. Ου. Πάμε, έλα. Να χάνεσαι. Έλα. Θα σε αφήσω εγώ τώρα. Άντε, μα αφήνετε πολύ να μιλήσω. Τι είναι σε από το 46. Από το 1946. Από κύριε, εγώ δεν μιλάω, ο συνοπαδός σου μιλάει. Ακούς, Βαγγελάκη. Από το 1946 έγινε πάλι πρωτάθλημα. Πόσα χρόνια είναι. Ο Πέτρος είναι. Πόσα χρόνια είναι, ρε. 73. Πόσα? 73. Γιατί, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, 73. Γιατί γελάζω. 73 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα και 49 κύπελλο. 49 φέτος τελειώνει. Και έχει το δράσο. Όχι, δεν θα μιλάω. Θα μιλάς εσύ, ρε βλάχο. Με κοιτάει στα μάτια. Μια χαρά σε κοιτάω, ρε. Έλα. Έλα, πορκή το λέγε. Πορκή το τι θα μου αφήσει να μιλήσω. Εγώ μιλάω εδώ. Κούτρα δώρα εκεί. Εγώ σκούτρα. Παραγγείλω τον πορκίτο και δεν έμεινε για τον κόσμο τίποτα να πω. Δεν παραγγείλα μας. Φέρε και φέρε. Δεν μας παραγγείλα. Είδαμε και σένα ρε άπλα που ήρθες, μας έφερες ένα μέτρο μισό ευρώ από τα Lidl. Αν αγαπείς να χάνεσαι. Έφερε. Είδες. Με μέτρο ευνά. Άκουσε να δεις. Εγώ λέω ότι η σκέψη μετράει, ο συνοπαδός σου, ο συνοπαδός σε κράζει. Πάρε. Φάε τώρα. Φάε. Σκέψη ήταν αυτή. Αυτή ήταν. Εμένα μέταξε να με πάει σε Σίκι Μίκη ρεστοράν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, σε ένα τέτοιο πεζικό και πήγε μια καντίνα. Άντε τώρα με το βγάλω τα πλούτα αυτή τη φορά. Να σε κάνω, φιλαράκι, εκεί έλαχε. Ο Στελάκης ο Παντονίου φταίει, δεν φταίω εγώ. Έτσι, λοιπόν. Τον είδε τον προπονητή μα σήμερα, έτσι. Το είδε τι έκανε. Μπήκε μέσα, φουριόζο τακτική, να βγαίνει στην κόντρα επίθεση, να κλείνει του χώρου. Φιλαράκι, θα ξεχάσουμε τον Λουτσέσκου μέχρι που να πει κείμενο. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτόν. Γενικά τις τελευταίες μέρες τον ψάχνω. Σου είπα από προχθές που τον πήραμε, έψαχνα γενικά το βίο του κτλ. Είδα μερικά παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και μου αρέσει. Είναι πολύ δουλευταράς. Ο στρατηγός, δηλαδή, στρατηγός λέει. Ο στρατηγός, στρατηγό τον αποκαλούν. Ο στρατηγός. Είναι κορόιδευε, αλλά ο το δικό στον Παντελίδη. Με τα μάτια. Μίλα ρε. Νομίζω τον κοροϊδεύω, μίλα. Εντάξει, έχει ένα ρε. Άρθρο, παιδί μου. Ο στρατηγός το λέει μπροστά, έχει το άρθρο. Λέει ο στρατηγός του ΠΑΟΚ. Πέθανε, ζει το νέο στρατηγός, λέει.
Ναι, τώρα δεν ξέρω ποιο στρατηγό είναι. Ο Ντεγκόλη. Ποιο είναι? Λέω για τον Παντελίδη, έχει κάτι, κάτι μάτια σαν παπάκι Town Mate από εκεί να τα πάρει. Καλά, καλά, καλά. Θα σε φτιάξει καλά ο Παντελίδη. Ναι, θα σε φτιάξει βρεχελονιτζάκι από τη Γερμανία, θα σε φτιάξει καλά. Άκου Town Mate. Ο Κελονιτζάκι θα το φτιάξει καλά. Πώ δεν έχει καμιά γουρούνα. Όχι, Town Mate, έτσι και τα βράχια τα μικρά. Λοιπόν, με τα ανοιχτά έτσι. Α, πολύ μίλησε, κλείσαν, πολύ μίλησε. Άστο, νάντε, μίλα. Λοιπόν, ναι, κοίταξε, αν δουλέψει σωστά τακτική με τους παίκτες και με τα άκρα αυτά που έχει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ποια άκρα, το ζαμπά και το λιμιό. Γιατί, συγγνώμη, έχεις εσύ ζαμπά, έχεις το ζαμπά. Θα δεις λάμπρου, αγόρι μου, φέτος, θα δεις πράγμα. Ποια λάμπρου, η Βέρα λάμπρου είναι ή ο κανονικός λάμπρου. Παιδιά, το στόχο ξεχάσατε. Α, το στόχο, αυτός είναι πράγμα. Αυτός είναι καλός παίκτης. Δεν ξέρω με τον Ερήτη. Γεια σου, φίλε. Εγώ θέλω να είμαι σωστός. Αυτός ήταν πολύ καλός παίκτης, τώρα δεν ξέρω. Τον έστειλες? Όχι, όχι, μην ήθελα να τον καλησπερίσω και είπα γεια σου, φίλε, δεν τον έστειλα. Γεια σου. Έλα, πες. Τον έκοψε πάλι. Όχι, εγώ τον έχω υπαραγιά είπα. Ο Ιβολίπτης τον έστειλε. Τον έκοψε ο Μελισσοκόμος, άνθρωπος. Εγώ για τον είπα τον άνθρωπο. Τον έστειλε ο Μελισσοκόμος, παιδιά. Γεια σου, φίλε, και νόμισε αυτός ότι τέλειωσε ο Χρήστος και τον έστειλε. Ξαναπάρε, Πορκίτος. Δεν κατάλαβα. Σε έστειλε ο Μελισσοκόμος δύο μέλισσες, σε τσίψαν, γεια σας. Ο επόμενος. Πάμε. Εγώ είπα με χαιρέτηση, είπα γεια σου. Αν δεν έχει, πάμε, διάλειμμα, 9.30. Πέσαν όλοι. Τι να πάω, να πούμε λίγο για Λουτσέσκου. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Κάτσε. Α, εντάξει, πάω, ό,τι θέλω. Εγώ για που διαφωνώ. Να πάτε όπου θέλετε. Με όχι μόνο με τον Τάσο, με πολλούς οι οποίοι ξέρεις, λένε ότι έφυγε τελευταία στιγμή και ο έτσι και ο αυτός. Καταρχήν, ένας προπονητής ο οποίος έφερε double αίτητο στην ομάδα αξίζει, θεωρώ, καλύτερη συμπεριφορά. Και δεύτερον, εγώ δεν θα μπορούσα να τον πω έτσι, γιατί αν είναι έτσι και αυτός που πήραμε τα ραδιόφωνα της Μπράγκας προδότη θα τον λένε. Χθες το είπα. Τον απαταιώνα και χθες το είπα. Που σηκώθηκε και άφησε την ομάδα στα κρύα του. Χθες το είπα. Μου έστειλε ένα. Έχουμε δυστυχώς στην Ελλάδα, δεν μας αρέσει να έχει στο ποδόσφαιρο. Έχουμε καπιταλισμό, έχουμε ελεύθερη αγορά. Ο καθένας ό,τι ώρα θέλει έρχεται και ό,τι ώρα θέλει φεύγει. Με ένα. Μάλλον. Για μένα μπράβο στη διοίκηση που έδειξε τα απαραίτητα αντανακλαστικά και λειτουργήσε αμέσως και δείξαμε ότι είμαστε πλέον ένα βήμα πιο πάνω από το επίπεδο που ήμασταν. Δηλαδή κάνει τα αυτονόητα ο Σαββίδης που θα έκανε κάθε μεγάλο κλαμπ, απλά επειδή εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι σαν ΠΑΟΚτσίδες. Του λέμε μπράβο. Είναι ωραίο όμως αυτό. Εντάξει, παλιά, να μην ξεχνάμε για να μην τον αδικούμε τον πρόεδρο, το πρώτο πράγμα που κάναμε κι εγώ και ο Τάσος και όλοι οι ΠΑΟΚτσίδες κάθε μέρα είναι να είμαστε έξω από τα περίπτερα και να δούμε ποιος παίκτης θα κάνει προσφυγή. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Λέω, με έστειλε φίλος από την Πορτογαλία, μου έστειλε inbox. Φιλοχρηματάω, προδοτάω, Φερέιρα. Αυτό έλεγε. Λοιπόν, ναι, μένα, για να τοποθετηθώ. Έτσι, μέσα. Ναι, αύριο θα τον πάρουμε. Ναι, ναι. Ας okay, περιμένει λίγο. Έχει λεφτά. Μην ακούγονται αυτά. Έχει λεφτά. Θα τον πάρουμε. Λοιπόν, εμένα, φίλε Γιώργο και φίλε Ζάχου, δεν με ενδιαφέρει τι λένε στην Πορτογαλία και τι λένε για το Φερέιρα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Ρουμάνος που του βγάζει το καπέλο πήρε αίτητο πρωτάθλημα κύπελο ναι στην προπονητική του. Ιστορία με ότι έκανε, μπράβο του, έτσι. Αλλά την ποινιά τη Τιαπού που μου κάνει 48 ώρες πριν ξεκινήσει η ομάδα να φύγει για προετοιμασία, να πάει να κάνει το μεγάλο βήμα, μια έτοιμη ομάδα που ψάχνει προσθήκες, ψάχνει μεταγραφές, να ενδυναμώσει το ρόστερ της για να κάνει το επόμενο βήμα που είναι η είσοδος της ομάδας στους ομίλους του Champions League, και μου κάνει αυτή την ποινιά και μου φεύγεις, δεν μπορώ να μην το ονομάσω προδοσία. Βέβαια υπήρχαν αιτίες. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, διαφωνούσαν, ναι, μαλώσαν, ξέρω εγώ, okay. Αλλά όσο στηρίχθηκε αυτός ο προπονητής και από τη διοίκηση, όταν αμφισβητήθηκε το φθινόπωρο του 17 από όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και έπεφε τον πινελίκι της Αρκούδας, όσο στηρίχθηκε και παικτικά με την επένδυση που έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί όταν αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αν θυμάσαι, έδωσε 15 εκατομμύρια και έφερε Ζαπράνους κτλ. Ναι. Ενώ δεν θα παίζει Ευρώπη. Ναι. Όσο του στήριξε λοιπόν η διοίκηση παικτικά με τα εκατομμύρια των ευρώ που τον έφερε, έτσι, και έδινε χέγγυα ότι δεν θα φύγω και 48 ώρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, κάνει αυτή την ποινιά και φεύγει, εγώ τον ονομάζω προδότη. Φιλαράκι. Εντάξει, έχουμε διάθεση. Για να τα λέμε όλα. Εντάξει, τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε, γιατί δεν είμαστε αχάριστα γαϊδούρια, αλλά έκανε και την προδοσία. Τη μεγάλη προδοσία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα.
Έλα, μην με ξανακόψει. Κόφτον. Όχι. Λοιπόν, άκουσε με κάτι να σου πω έτσι για πολύ λίγο. Για να το προσέξεις. Εσύ που κοροϊδεύεις τον ΠΑΟ, που θες να κοροϊδεύεις τον Ζαμπά, όταν θα σου φύγει λοιπόν με πέντε παίκτες, γιατί έχουμε μια front line φοβερή, σας το είπα και χθες, μαζί με Στόχ, μαζί με Ζαμπά, μαζί με Μπίσεσβαρ, με Άκπο, μιλάμε όλη η γραμμή μας. Όταν θα σε κερδίσω την μπάλα στο κέντρο, ρε φίλε, και θα σου φύγω 5 εναντίον 5. Εγώ δεν σου λέω για 4 εναντίον 3 κτλ. 5 εναντίον 5. Όχι, και θα σου φύγουν 5 παίκτες. 5 παίκτες, θα σου βγω στην επίθεση 5 εναντίον 5. Θα γίνει αυτό μέσα στο παιχνίδι. Κλέβω την μπάλα στο κέντρο σε μια μονομαχία και βγαίνουμε 5 εναντίον 5. Όποιος έχουμε 5 παίκτες, φίλε, 6 μπροστά, οι οποίοι και οι 6 σκοράρουν. Δεν είναι... Και θα αρχίσει τώρα. Πώς σκοράρει ο Ζαμπά? Πόσα γκολ έβαλε πέρσι ο Ζαμπά? Ο Ζαμπά, πολύ σκοράρει. Εμείς σκοράρει, δεν θα πάρει τίποτα. Εμείς δεν αγχωριέσαι. Πώς θα έβαλε όλη η ομάδα, ξέρεις? Δες λίγο ποιος έχει περισσότερα γκολ και θα καταλάβεις. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει περισσότερα γκολ. Λοιπόν, ναι, από σένα έχει περισσότερα γκολ ή από... Αυτό έλειπε, ρε, να έβαζα εγώ περισσότερα γκολ από σένα. Όχι, γιατί λες... Πόσα, ένα λεπτό, ο Άρης 46 έβαλε, νομίζω 60. Όχι, από πέρσι έπαιζε ο ΠΑΟ και Ζάχο έπαιζε με Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν κοινικότατος. Μετά την εποχή Σάντος, είδαμε έναν προπονητή ο οποίος ενώ μπορούσε ο ΠΑΟ να βάλει 3-4, πήγαινε για το αποτέλεσμα και μπράβο του, γιατί έτσι πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν τα γυρίζουμε. Μπράβο στον άνθρωπο. Ούτε παρασυρώταν από την Τούμπα, ούτε από τον κόσμο. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει με 1-2-0, ενώ μπορούσε να κερδίσει με 3-4. Δεν φούλαρε, έπνιγε τον αντίπαλο, τον περίμενε υπομονετικά, ενώ μπορούσε να τον πάει σε πιο πάνω κάτω παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, δικαιώθηκε απόλυτα γιατί είχε να χάσει 2 χρόνια. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι και πάμε τώρα στο κομμάτι που πρέπει να εξελιχθούμε κι εμείς. Πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να γίνει και ένα σκαλί παραπάνω. Έχεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν, πρέπει να δουλέψεις και την αντίστοιχη τακτική σου. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και με τα άκρα που θα χτυπήσει έτσι πως θα φορτώσει φέτος, εφόσον θα διδάξει σωστά την τακτική του, δεν θα έχει αντίπαλο. Θα δείτε μια ομάδα η οποία δεν θα σταματιέται. Φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που ξέρω, που δεν είναι και πολλά για ποδόσφαιρο, ξέρω ότι το 4-4-2 θέλει κυρίως καλούς κόφτες και γρήγορα στόπερ, έτσι. Γρήγορα στόπερ δεν έχουμε με τίποτα. Με τίποτα. Πέρσι ο Ρουμάνος το ήξερε και βασιζόταν να έχει κοντά τις γραμμές και να παίζει ένα πολύ, αν θέλεις, αργό παιχνίδι. Έχουμε πολύ γρήγορη βέβαια μεσοεπιθετική γραμμή, εννοείται. Από τα μπακ θα φεύγουν οι άλλοι φυσέκα. Και πρέπει για μένα ο πρόεδρος, ο οποίος τον έχω ικανό να το κάνει βέβαια, εννοείται, να φέρει οπωσδήποτε ένα πολύ δυνατό εξάρι. Να μου λες το 4-4-2 σε ποιο πρωτάθλημα χρειάζεται γρήγορα στόπερ? Στο ελληνικό? Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα σου φύγει ο Center Force στην πλάτη. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό στον ΠΑΟΚ? Γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη λίγο, πέρσι ο ΠΑΟΚ με αυτά τα στόπερ έκανε ρεκόρ όλων των εποχών, από την ιστορία του, τρώγοντας μόνο 14 τέρματα. Μα δεν έφαγε σε 4-4-2. Άρα σου λέω, εγώ σε ρωτάω, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ποιος μπορεί να στο κάνει αυτό? Καταρχήν το ελληνικό πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, Τάσο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δηλαδή, για να κερδίσει τον Πανιόνιο με 4-4-2. Να κερδίσει τον Όφη, ας πούμε, και τον Πούνου Γουμούλου Σουμπούλου Βόλο, πρέπει να έχει δύο γρήγορα στόπερ? Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει αλλάξει αγώριμο επίπεδο. Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα είναι 4-5 παιχνίδια. Είναι με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό και με Άρη. Διαφωνώ. Στα άλλα δεν έχει πρόβλημα. Διαφωνώ. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν μου λες, άμα σου έκοβε το Γιάννενο εδώ που πέφτανε μέσα στην Τούμπα από το πρώτο λεπτό μέχρι το 89 που του κέρδισε, σου έκοβε 2 βαθμούς. Και άμα σου έκοβε και άλλους 2 η Λαμία, τι? Όχι, θα έλεγες? Άλλο λέω εγώ, δεν κατάλαβες. Εγώ λέω ότι δεν είναι για αυτές τις ομάδες πρόβλημα να παίζουμε 4-4-2. Αλλά καλώς ή κακώς, έτσι πως έχει γίνει τα play-off, εμείς αυτούς όλους μπορεί να τους κερδίσουμε και να φτάσουμε στα play-off με διαφορά και να παίξουμε μεταξύ μας με τους άλλους, εκείνους πλέον τα ντέρμπι αποκτούν μια διαφορετική σημασία. Με 4-4-2 σύστημα αυτουνού και με τους μεσοεπιθετικούς που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, και επειδή θα πάρει κι άλλον επιθετικό τώρα, δεν θα προλαβαίνουν να κάνουν αυτή η επίθεση. Μακάρι. Να το ξέρεις. Μακάρι. Εντάξει, το καλό του ΠΑΟΚ θέλουμε και οι δύο. Εννοείται αυτό. Για να διαφωνήσω λίγο μαζί σου, Γιώργο, κλείνοντας, τα στόπερ μας όλο το πρωτάθλημα πιέζανε στο μισό γήπεδο, ήταν στην ουσία ο ΠΑΟΚ, γιατί όλες οι ομάδες στηνόντουσαν πίσω και είχαν πίσω τους 30 και 40 μέτρα λιβάδι. Τους έφευγαν στην κόντρα εδώ, ο Ποτένσε έφυγε, άμα θυμάσαι, στο ένας εναντίον ενός τον Κρέσπο και τον έφαγε στο σπίτι. Γρήγορα στόπερ έχουμε, μην τους αδικείς. Ακόμα και ο Βαρέλα που φαίνεται πολύ μεγάλος, είναι πάρα πολύ γρήγορο στόπερ. Στα χαμηλά δηλαδή, που περίμενες να τον περάσουν παίκτες, είδα παίκτες σε προσωπικές μονομαχίες που δύσκολα δεν μπορούσαν να τον τριπλάρουν. Λοιπόν, έλα που είσαι, πες μας τώρα γρήγορα σε 30 δευτερόλεπτα. Γραμμή. Ναι.
Σε 30 λέμε 30 δευτερόλεπτα. Βραζιλία, Αργεντινή, γρήγορα, γρήγορα. Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι. Κοίταξε, εγώ το παιχνίδι πιστεύω στο 1-1 και θα πάει μετά στα πέναλτι. Δεν έχει πέναλτι, έχει παράταση. Ομάδες... Έχει παράταση αυτή. Ναι, ότι... παράταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορταρέα τη Γερμανία. Να σε καλά. Γιατί δεν έχει πέναλτι, δηλαδή. Έχει παράταση τώρα. Στο προηγούμενο δεν είχε παράταση, είχε κατευθείαν πέναλτι. Πάμε στο επόμενο. Για να περίμενε ο άνθρωπο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σε όλους. Γεια σου φιλάρετε. Να δούμε την τεράστια διαφορά που έχει ο Λουτσέσκου με... η περίπτωση Λουτσέσκου με την περίπτωση Φερέιρα. Να τη δούμε. Ενδιαφέρον ο Φερέιρα τον έστειλε ο πρόεδρος γιατί είχε 12 εκατομμύρια. Δεν κάλυψε ο ΠΑΟΚ τα 12 εκατομμύρια. Mm. Τον πούλησε λοιπόν ο πρόεδρος. Ενώ τον Λουτσέσκου τον πήρανε από τον πρόεδρο χωρίς την έγκριση. Mm. Υπάρχει σωστό. Τεράστια. Σωστό αυτό. Ο Φερέιρα, μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Ο Φερέιρα ήθελε να μείνει δηλαδή στην Πράγκα. Όχι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όχι, τις... τεράστια σημασία έχει. Δηλαδή, μισό λεπτό, αν του χρόνου έρθει δηλαδή κάποιος να πάρει το Φερέιρα που έχουμε 7 εκατομμύρια και του δίνει 3. Και ο Φερέιρα δεν θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, να κρατήσουμε έναν προπονητή που δεν θα θέλει να μείνει στην ομάδα. Πρόσεξε με λίγο. Όταν λοιπόν θέλει να φύγει, το λέει στον πρόεδρο, θέλω να φύγω. Εδώ έγινε προδοσία άμεσα, προσπαθώντας να δημιουργήσει καμένη γη την τελευταία στιγμή. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλος. Είναι αντιεπαγγελματικό. Είναι κάποιος κακός επαγγελματίας ή αν το θες κάποιος που έχει κακία θέλει να κάνει ζημιά. Εντάξει, γιατί όταν συνεργάζεσαι σε μια επιχείρηση λες τον επόμενο μήνα δεν θα είμαι εδώ, κανόνισε να είναι κάποιος για να μπορεί να φύγω εγώ και να είναι εκείνος. Να κάνω μια όταν, ερώτηση. Όταν λοιπόν εγώ σηκώνομαι και φεύγω την επόμενη μέρα και χωρίς να του πω κουβέντα, τότε του κάνω ζημιά του εργοδότη. Να κάνω λίγο μια ερώτηση, γιατί καλό είναι, εντάξει τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν είστε εργοδότης, αλλά ένα από τα χαρακτηριστικά της κρίσης είναι ότι και ο απλός ο εργάτης είναι με την εργοδοσία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όταν ένας πρόεδρος απολύει ένα προπονητή στο μπαμ, δεν είναι κακός εργοδότης? Δηλαδή ο Σαββίδης που κατά καιρούς τους άλλους, το Στέφενς δεν τον είπε τίποτα και δεν τον άφησε να ανεβεί καν στο αεροπλάνο μετά τον Εργοτέλη, ήτανε τότε κακός εργοδότης? Εγώ να σας πω, να σας πω την άποψή μου, βέβαια, αυτό, να σας πω λίγο την άποψή μου. Εγώ... Ναι. Αυτό είναι κανόνας συστήματος. Και το άλλο είναι κανόνας του συστήματος. Όχι βέβαια. Εγώ προσωπικά σαν εργαζόμενος, όπως όταν πήγα μια μέρα στη δουλειά μου κανονικά και με φώναξε τα αφεντικό μου και μου είπε κοίταξε να δεις Γιώργο αγόρι μου, δεν θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, δεν τον κατηγόρησα καθόλου. Γιατί σε προηγούμενη δουλειά πήγα μια μέρα και είπα παιδιά εγώ σταματάω σήμερα, γεια σας. Ξέρεις ότι το συμβόλαιό σου αν λέει ότι ουσιαστικά θα φύγεις και θα πάρεις και αποζημίωση, θα πάρεις και αποζημίωση. Ναι, εννοείται. Εκτός και αν δεν το λέει το συμβόλαιο. Φυσικά. Εντάξει, άρα λοιπόν η σχέση του οποιοδήποτε δουλεύει σε μια ΠΑΕ είναι μέσα από συμβόλαια. Ναι, ωραία. Αν λοιπόν κάποιος το συμβόλαιο του το τιμά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είτε σε διώχνει, είτε δεν σε διώχνει. Όταν όμως κάποιος σηκώνεται και φεύγει χωρίς να προειδοποιήσει, τότε είναι προδότης. Εντάξει, δεν συμφωνούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε διάσταση απόψεων. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Απλά συζητάμε, μένα, εντάξει, Απλά για μένα, αυτό που λένε, μη πρώτο τέλος μακάριζε, το τέλος πάντα δημιουργεί και το αποτέλεσμα ενός ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, πούλησε τη φιλία μιας ολόκληρης περιοχής ανθρώπων, που πραγματικά θα την είχε για πάντα, την πούλησε για 10 εκατομμύρια. Έχει πάντα μια αξία κάτι. Φαίνεται γι' αυτόν η φιλία αυτή που δεν είναι, μπορεί να μην έχει και καμία αξία γι' αυτόν, δεν ξέρω. Αλλά για μένα υπάρχουν άνθρωποι που θα την τιμούσαν αυτή τη φιλία. Μάλιστα. Γεια και χαρά σας. Ήθελα κάτι τελευταίο, αλλά τέλος πάντων. Ο Πρίγιοβιτς ήταν προδότης? Όχι, μεγάλη διαφορά. Γιατί? Προσπαθείς να Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Δεν είναι, δεν προσπαθώ τίποτε. Να τα φέρεις όλα στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι. Γιατί? Ο Πρίγιοβιτς μίλησε με τον πρόεδρο πολλές φορές. Ναι, ο πρόεδρος, δεν γνωρίζω.
Ο πρόεδρος με τις ευχές του πρόεδρου έφυγε από τη στιγμή που δεν ήθελε να του κόψει το δρόμο. Μάλιστα. Είναι αυτό που είπες πριν. Ναι, δεν το γνώριζα αυτό. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά. Δηλαδή έκανε καλά, δηλαδή ο Λουτσέσκου έτσι που έφυγε. Ο Λουτσέσκου για μένα. Ο Λουτσέσκου για μένα θέλω να πιστεύω σαν παοκτσής ότι ο μόνος λόγος που έφυγε, το εύχομαι προσωπικά, είναι να έφυγε για τα λεφτά. Γιατί αν έφυγε ο Λουτσέσκου για άλλους λόγους, τότε και ο επόμενος που θα έρθει θα μαλώσει με τα συγκεκριμένα άτομα. Ο Ίβιτς γιατί έφυγε. Και ο επόμενος, και ο Ίβιτς έφυγε έτσι. Γιατί. Και ο Ίβιτς σου είπανε κανείς, σου είπε κανείς, ή αν ξέρει ο φιλάρετος, να μας ενημέρωσε κανείς γιατί έφυγε ο Ίβιτς στο πάγο. Ο Ίβιτς πολύ νωρίτερα. Έφυγε σαν κύριο. Γιατί άμα δείτε και οι δύο, και οι δύο προπονητές, πήραν τίτλους και έφυγαν. Όχι τίτλο. Τίτλους. Και ο δεύτερος μάλιστα πήρε πρωτάθλημα μετά από 3-4 χρόνια και πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ double. Δύο double για μένα. Και πήρε. Έφυγε. Με κατάλαβες. Δύο double πήρε. Άρα δεν μπορεί να έφυγε μόνο για τα χρήματα. Αυτό λέω. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα στην ομάδα. Είναι αυτό. Δεν έφυγε μόνο για τα χρήματα, γιατί αν ήταν να φύγει για κάτι άλλο, θα είχε φύγει εδώ και δύο χρόνια. Καλά, και αυτό, αυτό δεν έχει άδικο που λέει ο Φιλίππος. Κάθισε, πήρε τους τίτλους, γυάλισε. Ήρθε και γυάλισε και διαπραγματεύτηκε στην πλάτη του ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή το έπαιζε προπονητής του ΠΑΟΚ και έλεγε όχι, όχι, μόνο άμα θα αλλάξετε τους όρους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αλλιώς θα είχε φύγει και ένα μήνα νωρίτερα. Το θέμα είναι ότι περίμενε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να ενδώσουν οι άλλοι σε όλες τις απαιτήσεις του και να φύγει και να παρατήσει την ομάδα. Έτσι το βλέπω. Έτσι. Ναι. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Καλό βράδυ. Τώρα βγαίνει δηλαδή ο Μιρτσέα, ο μπαμπάς του Λουτσέσκου, και λέει το παιδί μου, λέει, δεν το κάνανε, λέει, τις μεταγραφές που έπρεπε, λέει, για το Champions League και τα λοιπά. Κάτσε ρε εσύ, Λουτσέσκου. Κάτσε ρε εσύ, Μιρτσέα. Ένας πατέρας πάντα είναι με το γιο του, ναι, ρε, και εγκληματίας να είναι και φωνιάς να είναι. Αλλά μιλάμε για επαγγελματισμό τώρα. Και δεν μιλάμε για ένα παιδάκι τώρα 20 χρονών. 50 χρονών γαϊδούρη είναι ο γιος. Σωστό. Χελώνα ήταν, δεν μπορεί να έχει ψοφήσει. Με κατάλαβες. Τι έγινε, Μιρτσέα τώρα. Χελώνα δεν θα είχε ψοφήσει. Η αποκαθήλωση. Τι έγινε, ρε Μιρτσέα τώρα. Δεν το κατάλαβα. Τόσο καιρό δεν μιλούσες. Πώς, είναι το επικοινωνία. Όταν δηλαδή ο Γιωργάκης, γιατί και εγώ χθες είπα κάποια πράγματα, όταν ο Γιωργάκης έπαιρνε τον ένα παίκτη μετά τον άλλον, έφαινε Βέρπλου, Μαουρίτσιους και ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο, και ήταν καλυμμένος ο ιός από το οπλοστάσιο του στο ρόστερ. Εκεί γιατί δεν έβγαζε να μιλήσει, ρε Σιμιρτσέα. Τώρα ξαφνικά δεν έκανε μεταγραφές για το Champions League. Και πούτε, τέλειωσε η περίοδος των μεταγραφών, μήπως. Αυτός λέει ότι δεν ήθελε για το Στόχο. Κάτσε, ρε φίλε, για το Στόχο τώρα να τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, για ένα παίκτη, δηλαδή, κάνουμε τάνα την ομάδα και σκορνόμαστε και φεύγουμε. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό είναι αντιεπαγγελματικό. Ιδίως για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, που κατάφερε και πήρε πρωτάθλημα μετά 34 χρόνια αίτητος double και πήγαινε για το επόμενο βήμα. Γιατί τώρα η ομάδα έχει κάνει δύο βήματα πίσω. Έχει κάνει πραγματικά δύο βήματα πίσω. Και το ότι ήρθε ο Φερέιρα, εμένα δεν μου λέει κάτι. Ναι, αποσυντονίστηκε ο ομάδα. Φερέιρα, ο Φερέιρα θα αλλάξει τώρα την προπονητική τακτική όλη. Πρέπει να εγκληματιστεί, να δέσει με τους ποδοσφαιριστές. Έτσι, να δει τι ψυχολογία έχει ο καθένας. Να δει τι παικτική ικανότητα έχει ο καθένας. Δεν είναι μόνο ότι έφυγε ο προπονητής. Έφυγε και όλο το τεχνικό επιτελείο. Ναι. Με καταλαβαίνεις. Ναι. Μέχρι και ο Σβούρας έφυγε. 250 χαρτιά θα πέντε για να είναι η σκιά του Λουτσέσκου. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον βγήκε και ένα καλό σε αυτή την ομάδα. Ανέλαβε ο Χρήστος ο Καρυπίδης στα χρέη του Σβούρα. Ένα παουξάκι, έτσι, πραγματικό παουξάκι. Ξέρεις το Χρήστος ο Καρυπίδης είναι παουξάκι. Εντάξει. Όμορφα και ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλο το επιτελείο. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα για να δέσει μια ομάδα. Εννοείται. Τάσο, τι είχε γίνει, κάτι δεν το θυμάμαι. Κάτι ένα παοξός μου το είπε κιόλας. Ο Σάββας να είναι καλά το παιδί. Κάτι είχε γίνει με τον Καρυπίδη, τι είχε γίνει. Κάτι, μια διένεξη πριν 2-3 χρόνια, 4-5. Τι κάτι είχε γίνει, δεν το θυμάμαι. Και εγώ ξέρω ότι κάτι είχε γίνει, αλλά δεν θυμάμαι. Και εγώ δεν θυμάμαι. Θα τον ρωτήσω. Θυμάμαι ότι δεν έφυγε δηλαδή. Ναι, κάτι είχε γίνει. Κάτι με τον Πλατανιά, κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Καρυπίδης ήταν στο Πλατανιά όταν έγινε η ιστορία με τις κασέτες με τον Ολυμπιακό. Τότε που τους έκανε. Στα σούρια. Τίποτα. Ο μόνος που κατέθεσε ήταν αυτός και ο Αποστολόπουλος. Αυτός κατέθεσε. Αυτός κατέθεσε κατά του Ολυμπιακού. Ότι πλακώσανε στα σούρια τον παρατηρητή και τον.
Σου λέω, όχι, ο Χρήστος Καρεπίδης είναι πάω. Όχι, κάτι αρνητικό γόλ. Αυτό που λες είναι θετικό. Κάτι μου είπε για κάτι αρνητικό, αλλά δεν το θυμάμαι. Και εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τέλος πάντων. Αυτό που ξέρω είναι ότι όταν έφυγε στη Χάρτς εκείνη την εποχή, σε μια δύσκολη εποχή, ήταν να πάρει 1.000.000 ευρώ σημερινά λεφτά και υπήρχαν και δουλευμένα άλλα 150 χιλιάρικα, τα οποία μετά από παρόντριση συνδεσμητών από τη Δύση, από δυτικά, γιατί ο ΠΑΟΚ βίωνε πάρα πολλές δύσκολες οικονομικές καταστάσεις τότε, ο Χρήστος Καρυπίδης προς τιμή του το παλικάρι τα χάρισε. Έτσι. Τα 150 χιλιάρικα δεν δουλευμένα, δηλαδή τα επέστρεψε πίσω. Και κάποιος άλλος που έκανε σουτ στην κερκίδα και φορούσε το νούμερο 14, πήγε και πήρε τα δουλευμένα εκείνη την εποχή. Εντάξει, δεν ήταν έτσι. Όχι. Άντε βρε και ουβέτσι και εσύ. Όχι, όχι, όχι. Με πεις εμένα τώρα πως είναι. Όχι, δεν ήταν έτσι. Δεν κατάλαβες. Όχι, όχι. Για να πληρωθεί. Ναι, για να πληρωθεί κάποιος άλλος θα πήρε τα δουλευμένα. Εσύ κατάλαβες. Για ποιος άλλος θα πληρωθεί. Κάποιος, ο οποίος θεωρείται ο σωτήρας του ΠΑΟΚ. Και πιστέψαμε όλοι στο όραμά του. Και πες το ρε φίλε, για τον Ζαγοράκη λες τώρα. Πες το, τι φοβάσαι. Τι κακό είναι, πες το. Δεν είναι κακό. Γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία τότε. Τα πήρε. Ναι, γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία. Εγώ σου λέω, ένας έφυγε, είχε να πάρει 150 δουλειά. Ναι, δεν είναι ανερό τον Καρυπίδη, εννοείται αυτό ρε φίλε. Και ο άλλος πήγε, τα πήρε. Εγώ βλέπω την κίνηση ποια ήταν. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι η πώληση του συγκεκριμένου κύριου που έκανε σουτ στην κερκίδα, ναι, έγινε για να πληρωθεί ο εν λόγω κύριος. Και να χτίσει μετά τη βίλα, να γίνει και ευρωβουλευτής. Πρόδευσε. Μπράβο του. Αυτός που είναι, ξέρει. Πάντως, εγώ θυμάμαι τον 14 να παίρνει την μπάλα με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και να θέλει να βαρέσει το πέναλτι αυτός. Ναι. Την πήρε επιδεικτικά την μπάλα. Mm. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Λέει, εγώ θα το βαρέσω το πέναλτι. Γερματίας είναι, φίλε. Δεν θα κάνει. Καλά, εντάξει. Αυτό. Ο Ήβιτς που σας ξέσκιζε εσάς και φιλούσε το δικέφαλο. Ο Ήβιτς σας ξέσκιζε. Στο ΠΑΟΚάρι με στην Τούμπα. Ναι. Έβαζε το πέναλτι και πήγε φιλούσε στο δικέφαλο. Μουα, 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 φυλάκια. Ο Ήβιτς έβαλε γκολ στο Χαλάου. Στην Τούμπα δεν έβαλε πέναλτι στον Άρη. Γκολ. Ναι, και πήγαινε και φιλούσε στο δικέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι, ναι. Μεγάλο ΠΑΟΚΣ. Ο άλλο ο ψηλό, πώ το λέγανε. Ο Μαλιάς που ήταν στον Άρη και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Εσύ μισό λεπτό ρε Ζάχο. Σαν παίχτη δηλαδή, σαν επαγγελματία, ποιον αναγνωρίζει πιο πολύ. Το Σαλπικίδη που πήρε τη μπάλα, την αίσθησε, ή τον άλλο το δικό σας που πήγε στην Αλάνια Σπορ και περπατούσε μες στο Καρεσκάκι επειδή ήταν παλιός Ολυμπιακός. Ο Σιώπης περπατούσε στο Καρεσκάκι. Φυσικά, μαζί με τον κύριο Φετφαντζίδη. Χέρι-χέρι πηγαίνανε. Ο Σιώπης ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη στο συγκεκριμένο μάτς. Ο καλύτερος ήταν. Αυτό ήθελα να πω. Προφανώς άλλο μάτς βλέπατε. Όχι, αυτό βλέπαμε για άλλο μάτς βλέπατε. 4-1 με σηκωμένα ποδαράκια. Δεν πειράζει. Και κατεβασμένα λακάκια. Εγώ ξανακάνω την ερώτηση. Στα γενέθλια του. Ποιος έπαιξε καλύτερα στο Καραϊσκάκι, ο Νταμπλούχος και αίτητος ΠΑΟΚ ή ο Άρης? Ο ΠΑΟΚ. Μισή ευκαιρία έκανε. Ο ΠΑΟΚ. Μισή ευκαιρία. Δεν θυμάσαι καλά. Μισή. Καλά. Έχεις δίκιο. 1/4 έκανες. Δεν θυμάσαι καλά. Υπάρχουν και δύο. Α, offside. Σφαγή πάλι. Φυσικά σφαγή. Πάλι σφαγή. Δύο offside. Σε σφάξαν και εκεί. Που κόβουν μόνο τον Μπρίγιοβιτς και μόνο τον Ζαμπά. Πάρε και δες και μετά γέλα. Σφαγή. Και να σου πω και κάτι. Βασιλάκης Καΐλας. Γιατί ακούγεσαι τη λέξη. Εγώ ακούω. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο Καραϊσκάκι. Εσύ έβαγε 4. Ναι. Λέω ποιος έπαιξε καλύτερα, αυτό λέω. Για να κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα. Εντάξει, ωραία. Ποιος έπαιξε, δηλαδή εσύ έπαιξε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ που κέρδισε και έφαγες 4. Ναι, ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα. Γελά και η γλάστα. Έκανες μισή φάση και εγώ έκανα 5 φάσεις και ένα γκολ. Αλλά έπαιξες καλύτερα εσύ. Του καινούργιου δημάρχου, του κυρίου Ζέρβα. Επαναλαμβάνω, 30 ευκαιρίες έκανε ο Ολυμπιακός. Σε μένα έκανε 7 τελικές, εγώ έκανα 5. Έβαλα ένα γκολ. Λογικό. Εσύ δεν πέρασε έντρα, έπαιξε καλύτερα εσύ όμως. Λογικό. Φοβερή. Δεν έπρεπε να κουράσετε τα παιδιά. Είχαν δύσκολα μάτς. Ακριβώς. Είχαν δύσκολα μάτς για να ακολουθούν. Δεν είχε κρυθεί το πρωτάθλημα τότε. Ναι. Ζάχο. Για να ακολουθούν τους 7 λοιπόν, και 8 και 5. Βρήκα το στοίχημα. Πάμε. Εδώ. Είμαστε εδώ. Με Ζάχο Ντρούλινγκ. Στο μαγαζί του Μπουγάτσα είναι το στοίχημα πάλι. Δύο ποτά ή δύο μέλια. Πόσους βαθμούς θα πάρει ο Άρης από τον Ολυμπιακό? Όσους πάρεις και εσύ. Πέρσι ο Πάος μιλάμε για Άρη και Ολυμπιακό. Όχι, πέρσι άστο το πέρσι. Πέρσι άστο. Πώς θα παίξουμε. Κοίτα, μιλάς τώρα, κοίτα, πιστεύω του χρόνου. Εσύ πήρες 0 πάντως. Πέρσι πήρα 0. Και ο Πάος πήρε 6. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, λέω, άκουσα, θα σου πω. Είναι 4 μάτς. Θα σου απαντήσω.
Επειδή πιστεύω ότι του χρόνου θα το πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός 100%, 100% εντάξει, δεν υπάρχει 100%, 90-80% θεωρώ ότι θα το πάρει. Αυτό είναι το θέλω σου. Όχι, αυτό πιστεύω. Οι Μπουκ δίνουν τον Πάοκ φαβορί. Καλά, και πέρσι δίναν τον Ολυμπιακό. Όχι, λάθος κάνεις. Με μείον 2 και μας δίναν φαβορί. Εντάξει, άρα τι ξέραν τότε με μείον 2 και σε δίναν φαβορί. Είχαμε μαδάρα ρε φίλε, ο άλλος έβερνε το Χασάν τη Μούμια, την Αιγυπτιακή Μούμια. Και εγώ είχα τον άλλον με την κοτσίδα, ο οποίος δεν καταλάβαινε Χριστό. Αφού λέτε τέτοιο, τώρα που φαβορί δίνουν τον Ολυμπιακό. Δύο δίνουν τον Ολυμπιακό. Α, να μπω. Μπες. Γιατί άλλαξαν τα κόζια. Α, για να δούμε. Με το που ήρθε ο προπονητής. Με το που ήρθε ο προπονητής. Βάζει στοίχημα. Μια μπύρα. Ότι άλλαξε. Δεν βάζω κανένα στοίχημα. Θα πάρει. Δύο έχει τον ταμπλόγο και αφεντικό της χώρας πάω. Ωραία. Εγώ λέω, επειδή και άκουσε με. Για να σου απαντήσω, εγώ δεν αποφεύγω καμιά ερώτηση. Επειδή και πέρσι το είπα, όταν ο Πάοκ φαινόταν ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει. Πιστεύω ότι ο Πάοκ μπορεί να μην βγει ούτε δεύτερος. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Άλλο λέμε όμως, δεν βάζουμε. Το επειδή στίχημα. Πιστεύω θα το πάρει ο Ολυμπιακός, εντάξει, από τον πρωταθλητή πόσο θες να κόψω πιστεύω, δηλαδή. Σου, στο Χαλάω πιστεύω δεν θα πέρασε ο Ολυμπιακός. Μπορείς να τεκμηριώσεις. Δεν θα πέρασε. Και πέρσι έτσι έλεγες. Εντάξει, γιατί 1-0 έχασα με μισή ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Τι έπρεπε να κάνω. Να μας πεις τι έχασε εσύ και. Έχασα ρε φίλε, τι να κάνω. Δεν είναι μισή. Τι να κάνω δηλαδή. 15 τι μαθιάζει. Τι να κάνω. 6 βαθμούς δώρο έκανε στον παπά. Και εσύ όταν παίξεις τέταρτη αγωνιστική στον Ολυμπιακό, βάλε και ένα εκατοστάρικο στο διπλό όπως βάζεις την τέτοια. Βάλε. Βάλε, αλλά κλάψω από τώρα. Σίγουρο είναι. Κλάψω από τώρα. Εγώ λέω. Και πέρσι λέγατε για την 7η αγωνιστική δεν καθάρισε η πόλη και ήρθε ο μπαμπάς ο Αλέξανδρος. Κλάτσο κουμπί. Στην Τούμπα δεν καθάρισε όμως. Και μετά το τέλος του αγώνα. Στην Τούμπα καθάρισε ο Βιερίνια. Είχατε το δωράκι από τη διαιτησία. Το offside goal κέρδισες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ ήρθα στο εξοχικό, πέρασα μια χαρά. Στο εξοχικό βέβαια, περνάς κάθε χρόνο. 7η αγωνιστική, Άρης ΠΑΟΚ 1-2. Ένα λεπτό. Με offside goal. Τελειώνει το match. Τελειώνει το match. Και πάτε όλοι στην Αγία Βαρβάρα και ανάβετε τέτοιο. Και χειροκροτάει όλο το γήπεδο τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ χειροκροτάει. Παριλάω. Είναι τι έχω ψέματα λέω. Ναι, ναι. Λέω ψέματα. Εσύ δεν λες ψέματα. Πες μου τι έκανες όταν τελειώσει την Τούμπα το match. Πήγε στην Αγία Βαρβάρα, άναψε κεράκι ή όχι. Τι που πήρε τον πόντο. Φώναζε ου στα τελευταία λεπτά. Μετά το 85 φώναζε. Εμεί το παραδεχόμαστε. Έπαιξε καλά μέσα στην Τούμπα. Δεν παραδεχόμαστε. Δεν παραδεχόμαστε. Έπαιξε καλά μέσα στην Τούμπα. Εγώ τι δεν παραδέχομαι. Ήταν offside, αλλά δεν το κατάλαβε κανένα. Μισή τέτοια ήταν. Σκέψου δηλαδή. Τι θα πει δεν το κατάλαβε κανένα. Το κατάλαβε κανένα. Μα δεν είναι λογική αυτή. Καπλάκα μου κάνει. Εγώ είπα ότι δεν είναι offside. Και του Μαραντόνα δεν το κατάλαβε κανένα στο χέρι του Θεού. Τι πάει να πει αυτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Άκουω τώρα τι έχει πει. Ένα λεπτό ρε. Εγώ είπα ότι δεν ήταν offside. Εγώ είπα ότι δεν ήταν, είπα ότι δεν το κατάλαβε κανείς. Τι έχει πει ο Ζάκος. Ρε παιδιά, οι άνθρωποι ακούνε. Έπαιξε καλύτερα, καλύτερα ο Άρης στο Ολυμπιακό Άρης, αλλά έχασε 4-1. Από τον Πάοκ είπα έπαιξε καλύτερα. Ο Πάοκ έπαιξε καλύτερα, αλλά κέρδισε 0-1. Ναι, τι σχέση έχει αυτό. Όποιος παίζει καλύτερα κερδίζει. Έπαιξε καλύτερα ο Άρης. Μέσα στο Χαριλάο στο Άρης Ολυμπιακός, αλλά έχασε 0-1. Δεν έπαιξε καλύτερα, είπα το ίδιο ήταν. Δεν έπαιξε τίποτα. Έπαιξε καλύτερα ο Άρης μέσα στην Τούμπα. Αλλά όποιος παίζει καλύτερα βαθμό, κερδίζει. Πήρε το βαθμό. Όποιος παίζει καλύτερα κερδίζει. Δεν σε αφήνω. Όποιος παίζει καλύτερα κερδίζει. Μίλα, εντάξει. Όχι, μίλα πορτοκαλιά. Πες εσύ, εντάξει. Δηλαδή, λοιπόν, έχουμε ένα στοίχημα. Δεν έχουμε μιλήσει. Κάτσε λίγο, δεν με αφήνω. Κάτσε, δεν το λέω. Και εσύ το ίδιο. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή, είπες τρεις περιπτώσεις, δε φίλε. Και οι τρεις είναι κατά σου. Γιατί όποιος παίζει καλύτερα. Μα το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι ο βασιλιάς. Όποιος παίζει καλύτερα δεν κερδίζει. Παραδέχτηκα ότι μέσα στην Τούμπα έπαιξε καλύτερα. Ναι. Έτσι. Και δικαιούσαν το χι. Ναι. Άσχετα το πήρε αβαβά. Ναι. Αβαβά, offside. Offside το πήρε με offside. Offside, εγώ σου λέω ότι ήταν offside. Δικαιούσαν όμως το χι. Ναι, έπαιξε καλή μπάλα. Ναι. Το λέω, τι να πω. Γιατί, αυτό είπα, μην το πεις. Τι να κάνουμε τώρα. Στο Ολυμπιακό δεν είπα ότι ήμουν κολόφαρος. Εγώ γιατί. Τι, λέω, τι δεν λέω, τι δεν παραδέχομαι από δεν αυτά που λες. Στην ποιο, ουσία, ρε. Ποιο. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έδωσε 6 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Έδωσε Ολυμπιακό. Και ο Πάοκ πήρε 6 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Ωραία, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Δεν βρίσκω. Τι είναι ψέμα από αυτό που λέω. Λοιπόν. Μοζάχο, εγώ στον αέρα βάζω στοίχημα. Ότι δεν απολύει πόντο. Όχι. Και λέω ότι ο Άρης θα πάρει μέχρι 2 βαθμούς. Το δέχεσαι, στρέχει. Μέχρι 2 βαθμούς. Ναι, 2 βαθμούς. Ο Άρης 10 Ολυμπιακός. Εγώ για να κερδίσω πρέπει να πάρει 3 βαθμούς. Τρεις. Δεν, βάζω, δεν βάζω φυσικά. Δεν το φυσικά πάρεις. Δεν βάζω. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης. Τώρα το είδα. Ή μπορείς να πάρεις 3 χ. Τα σέβη μου σε εσάς και την αγάπη μου στο φιλάρετο. Από εξωτικά φλογητά. Γεια σου Κωνσταντίνε Γίγαντα. Γεια σου φίλε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Δηλαδή. Ούτε 3 χ, όχι μια νίκη. 3 χ θα πρέπει να κάνω και ένα χ εκεί πέρα. Ναι. Δύσκολο. Βάση το πρόγραμμα του Πάοκ. Άρα, κιόλας, άρα δηλαδή με λίγα λόγια δεν το πιστεύει στο φετινό Άρη. Μια χαρά τον πιστεύω. Καλά, πιστεύω, ρε φίλε, μισό λεπτό. Πιστεύω ότι θα παίζω με τον πρωταθλητή, ρε φίλε. Δηλαδή με τον πρωταθλητή μπορώ να τον κερδίσω εύκολα. Ο πρωταθλητή είμαι εγώ. Τα έχει μπλέξει λίγο. Ναι, πιστεύω με τον επόμενο πρωταθλητή θα παίζω. Ο επόμενο είναι ο Πάοκ. Πάλι ο Πάοκ είναι. Μισό λεπτό να κάνω λίγο.
Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Όταν έπαιξες μαζί μου φέτος, ναι, που ήμουν ο επόμενος πρωταθλητής, ναι, όταν έπαιζες, ναι, ναι, μου πήρες δύο βαθμούς. Και στο κύπελο μου πήρες και στο πρωτάθλημα. Ένα σε πήρα. Εσύ για πρωτάθλημα, αλλά ένα, ναι, πήρα. Ένα, αλλά είχαμε δύο αγώνες. Δεν αποκλείω να το κερδίσω και τον Ολυμπιακό, αλλά το βλέπω δύσκολο. Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι. Ότι και στο κύπελο πήρε βαθμό, μα... και στο πρωτάθλημα πήρε βαθμό και τα δύο τα κατέκτησε. Άκουσε με. Άκουσε με. Να δώσω. Ας πάρει και φέτος και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπως το ίδιο λέω και για τα μάτς στον ΠΑΟΚ. Δεν το ξεχωρίζω. Το ίδιο λέω και για τα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο σου. Πόσα, πόσο βαθμούς θα πάρεις. Το ίδιο λέω. Μπορεί να πάρω πάλι ένα, μπορεί να κερδίσω. Δεν είναι. Στο Χαριλάο πιστεύω δύσκολα θα περάσει η ομάδα. Έτσι πιστεύω. Δύσκολα πάρα πολύ. Όπως είδατε στον αέρα, αρνήθηκε ο Ζάχος Ντρόγκ να βάλει στοίχημα. Φυσικά αρνήθηκα. Γιατί τι είναι, κακό είναι. Όχι, το λέμε. Δεν θα τους καλομάθουμε, θα μας ακούσουν και αύριο. Υπερορίες δεν έκανα. Ναι, εντάξει, κρατήστε ατάκες και για αύριο. Αύριο θα είναι. Αύριο, αύριο θα είσαι. Α, όχι, όχι, έχει όχι, τα μάτσα αύριο. Αύριο, αύριο παίζει... είναι τα δύο φιλικά την ίδια ώρα είναι. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Αλκμαρ. Ναι, με την Αλκμαρ. Και Φορτούνα Άρης. ΠΑΟΚ Quick TV. Και ο Φορτούνα. Δεν με απάντησε ακόμη ο άλλος. Φορτούνα με τον Άρη. 8 η ώρα θα έχουμε παράλληλες συνδέσεις από Ολλανδία. Θα είναι και ο Σταύρος ο Κόλκας και όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24, αλλά και ο Χρήστατος Βαθύλα Κωνσταλτίδης με όλο το επιτελείο του All About ΠΑΟΚ. Βέβαια, έστειλα, δεν μου απάντησε. Δεν μου απάντησε. Άρεσε, όχι, All About άρεσε. Φίλε, διόρθωνε με. Λάθος. Τι είπες, All About? All About ΠΑΟΚ. Ωραία. Μπερδεύτηκα με την εκπομπή. Δεν μου απάντησε, βέβαια, του έστειλα. Δεν μου απάντησε. Δεν μου απάντησε αν μέσω YouTube μπορούμε να το δούμε τον Άρη, έτσι. Δεν μου απάντησε. Δεν μου απάντησε. Αυτό τώρα ξέρει που είναι. Κοιμάται, τι κάνει. Όχι, δεν κοιμάται. Τι κάνει τώρα. Τρώει. Είναι στη λεωφόρο με την μπουτίκ. Ξέρεις τι μπουτίκ έχει εκεί. Όχι Κρεάτων. Στο Άρνεμ είναι ο Άρης, στο Άρνεμ. Στο Λαδία. Παντού έχει ρε Σιζάχο. Παντού έχει. Του πας στον Όβλακο σε πέρα. Εγώ είμαι στον Όβλακο σε Βλάχο. Τρεις φορές έχω πάει στο Άμστερνταμ, ένα λες. Εσύ. Εγώ, τρεις φορές. Τον κατσικό Έλβης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έλα πάμε. Μάζδα Αμανατίδη. Μη φτύνει, ρε. Εγώ φτύνω, ρε. Κοκορέτσι έφαγε. Εμένα λε, ρε. Ωραία, φίλε, με πήρε ένα κοψίδι. Εμένα που θέλω να βάλω. Καμένο μαύρο, ρε. Θέλω να βάλω. Εν τω μεταξύ έχει φύγει από την κουφάλα το δόντι του αυτό το μαύρο το καμένο. Τι λέει, ρε. Μείνει στο μάτι με γυαλί, ρε, φίλε. Λοιπόν, είσαι μεγάλο προβοκάτορα. Εδώ είναι, Γιώργο. Λοιπόν, θα βάλω. Σιγά-σιγά-σιγά. Δεν πάτε τίποτα. Γιώργο, λέω αλήθεια. Ναι, όντω. Όντω μιλάει. 20 ευρουλάκια του έδωσε παιδιά. 35 είναι. Εντάξει, εντάξει. Ένα κοψίδι 35 ευρώ. Λοιπόν. Να πέσει χορηγούς. Ρε φίλε, δεν μας αφήνει. Μάζδα Μανατίδης. Και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Μανατίδης. Το Mazda ή το Mastora του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς. Τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν πλέον την τιμητική τους. Ένας εκπληκτικός πραγματικά χώρος με απίστευτη θέα όλη την παραλία της πόλης μας. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα η ψαροταβένα Καρεκλάς. Μπορείτε να απολαύσετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές αλλά και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, σαγανάκι, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια που είναι η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου ούζου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς. Με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Άργων αυτών ένα και Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230, σημειώστε το. 2310-413-230, τηλεφωνήστε έγκαιρα, γίνεται παντζουρλισμός. Πατιούνται για να πάνε. Ο χώρος διατίθεται επίσης και για κοινωνικές εκδηλώσεις από τον φίλο μας τον Βασίλη και το εκλεκτό επιτελείο του που παρέχει άψογο και γρήγορο σέρβις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Πορκίτο Ψητοπολείο, έτσι. Έτσι, τα παρικά για το Πορκίτο. Να ξεκινήσουμε από τα σημαντικά, έτσι, τη διεύθυνση πρώτα του Πορκίτο. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, έτσι. Το Πορκίτο. Το τηλέφωνο μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας, νομίζω γνωστό και εύκολο είναι και το τηλεφωνικό νούμερο. 2310, πάμε μαζί. 520-555, σωστότατα.
με τα σουβλάκια, τις πασέτες σου, τα κοτοπουλάκια, τα κλαμπς μενού για πολλές, με πολλές επιλογές για ένας τέσσερα άτομα, αλλά και τις ολόφρεσκες σαλάτες και τα συνοδευτικά που έχει το πορκί του, έτσι. Τα πάντα. Όλα έχουμε δοκιμάσει. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινός και η κοτόπουλο, έτσι. Λοιπόν, και το πλέον σημαντικό νομίζω είναι ότι κάνοντας την παραγγελία σας από το κινητό σας, είτε smartphone είναι αυτό είτε iPhone, παίρνετε 10... την εφαρμογή. Έτσι, κατεβάζετε τις ανάλογες εφαρμογές. Από το Google Play ή από το App Store και παίρνετε έκπτωση 10%. Κούτρα δεν μας στείλαν σήμερα, δεν πειράζει. Okay. Φτάνει. Okay. Εμείς πάλι σας αγαπάμε και πάλι, θα την ανατινάζουμε. Μπορεί να στείλουν αύριο όμως. Τη διαφήμιση. Μπορεί να στείλουν αύριο. Ας στείλουν όποτε θέλουν. Έχει και ματσάκι αύριο, οπότε... Μπερμπάρ θα πάρει όπως θα έρθει. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βραδάκι. Το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Κλικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σαλάζει τα λάδια και έχει μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο καυσίμων του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 ή στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεωρών δίπλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 611 256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, το κομμωτήριο ανανέωση. Η φίλη μας η Πόπη ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια στο κομμωτήριο ανανέωση. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Μόνο με 5 ευρουλάκια από τα χρυσά χεράκια της Πόπης που μόλις αναλάβει εσάς, τη σύζυγο, το σύζυγο και τα παιδάκια σας. Σας κάνει κουκλάκια. Λοιπόν, σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Επίσης, μεγάλη σπεσιαλιτέ και ειδικότης της Πόπης είναι τα χτενίσματα στις νύφες, στις κουμπάρες, στους γαμπρούς και ό,τι αφορά τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225, Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310 616 999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, αυτά έτσι. Αυτά για μας από σήμερα. Άλλη μια εκπομπή. Ράδιο Μαρμίτα με Γιώργο Μελισσοκόμο σήμερα. Εκλεκτό καλεσμένο. Γεια σας, παιδιά. Το γνωστό τηλεοπτικό αστέρα. Μαρμιτόπουλο. Μαρμιτόπουλο. Έτσι. Τον Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο και τον Ζάχο Γρηγοριάδη Ντρούλινγκ, αλλά και τον Χρήστο τον Κιώση, τον ηχογλύφτη της σημερινής εκπομπής. Ναι, ρε φίλε, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια στη Μαρμίτα. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα και εγώ τότε. Και ο Ζάγος. Τι όχι. Εγώ μαζί είμαι, θα σου πω. Μαζί δεν κάναμε. Μαζί κάναμε. Κάναμε. Όχι, εγώ η πρώτη φορά που σας είδα από κοντά τηλεοπτικά. Κάναμε, εγώ και εσύ. Κάναμε. Αυτή πρέπει να είχαν αποχωρήσει. Μπορεί. Εγώ, κοίταξε. Εγώ θα σου πω, το θυμάμαι, στη Μαρμίτα είχα έρθει για πρώτη φορά το 2013. 13. Ναι. Όχι, δεν κάναμε. Ίσως σαν, σαν τέτοιο σημαίνει. Σαν κοινό. Σαν κοινό κάτι. Ναι, αλλά σαν να εμφανιστώ στο... Εμείς το 10, το 9 σταματήσαμε. Τέλος το 9 σταματήσαμε. Τέλος 9. Ναι, εγώ η πρώτη φορά που εμφανίστηκα σαν στο πάνελ, σαν πάνελ και όχι σαν κοινό ήταν το 13. Ναι. Είμαι δηλαδή πλέον εκεί 6 χρόνια. Ωραία. Δεν είναι λίγα, έτσι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12, αμέσως μετά. Αμέσως μετά ο Ταρζάν εδώ του Λίμπερο με την εκπομπή Ζούγκλα, Γιώργος Ζαγόρας και η παρέα του. Θα σας μιλήσει για τον πέμπτο της βαθμολογίας. Τον Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατά την άποψη του Κόρχουρτ, πώς το λένε αυτόν, είπε ότι θα βγει δεύτερος. Πάει για δεύτερη θέση. Γιατί? Ναι, παίζει λίγο Άρη σήμερα. Ναι. Φέτος, ο Κόρχουρτ λέει ότι πάει για δεύτερος και ο Ζάχος λέει ότι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Όχι, ο Ολυμπιακός πρώτος θα βγει. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, συγγνώμη, ο δεύτερος δεν θα πάρει κανένα. Όχι, ρε φίλε, δεν θα πάρει κανένα. Για σκάσετε. Καλό βράδυ. Γεια σας, φιλαράκια. Καλό βράδυ.